Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Λοιπόν. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Βλέπετε τα γεγονότα τρέχουν πλέον με τέτοια ηλικιώδη θα έλεγα ταχύτητα και δεν τα προλαβαίνουμε. Φέραμε σήμερα κατόπιν και δικό σας αιτημάτων, πολλών αιτημάτων δικό σας, τον αγαπητό φίλο, τον συγγραφέα μας, εδώ γράφει τα βιβλία και πρώην βουλευτή, τον Ηλία τον Καλλιώρα, να μας πει και αυτός από τη δική του σκοπιά να ερμηνεύσει αυτά που γίνονται. Αν μπορεί να τα ερμηνεύσει βέβαια, γιατί είναι ανερμήνευτα αυτά που γίνονται. Έτσι με τέτοια εξέλιξη Ηλία μου που τρέχουν, δεν μπορείς να τα ερμηνεύσει. Θα αρχίσουμε, καταρχήν θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο, γιατί θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα γι' αυτό, για τη Σύνοδο. Η Σύνοδος είπε το αυτονόητο, αλλά δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή αυτό που ξέραμε, το Ευαγγέλιο, οι διδαχές του Ευαγγελίου, το διακήρυξε και πάλι η Σύνοδο, αλλά δεν ενεργοποίησε τα όπλα. Ποια ήταν τα όπλα? Αυτά που είχαμε πει. Όποιοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο, θέτουν τον εαυτό τους εκτός εκκλησίας. Ξεκάθαρα. Διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανάθεμα σε αυτούς που διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτοί που θα προβούν στους περιβόητους, στη σύζευξη λέω εγώ, γιατί γάμος είναι ένας, στη σύζευξη των ανωμάλων, των κινέδων, αυτοί λοιπόν που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν τη σύζευξη, αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Και τα παιδιά τους, εφόσον είναι αποκομμένοι οι ίδιοι, δεν βαφτίζονται. Απλά. Τρία απλά πράγματα έπρεπε να πει η Εκκλησία. Και αυτά πρέπει να τα πει όχι ιδιαίτερος ο κάθε Μητροπολίτης στην περιοχή του, έπρεπε να τα διακηρύξει σύνοδος. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό κάνουμε. Από εκεί και πέρα σκέφτηκε ο Μεσογείας και οι άλλοι εκεί τις σχέσεις συναλληλίας εκκλησίας και πολιτείας και ότι άρχισαν να τα μασάνε, να τα μαγειρεύουν. Αυτά είναι απατεωνιές κατά μένα. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Αυτά είναι ίξις αφήξεις. Οπότε και έλεγα σε κάποιον φίλο μου να με συγχωρέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας, λέω αν ζούσε στην αρχαία Ελλάδα μπορεί να έχει αναλάβει και το ρόλο της πυθίας. Να εμάντευζε εκεί και να κάνει ίξις αφήξεις, να τα λέει έτσι και έτσι και γιουβέτσι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι μου φάνηκε μέσα. Ωραία η ανακοίνωση, αλλά αυτή είναι αυτό το που ξέρουμε όλοι μας. Αυτό που περιμέναμε ήταν το ένα βήμα παραπάνω από τη Σύνοδο, το οποίο δεν το έκανε. Αυτά σαν μικρή παρένθεση και να με συγχωρείτε έτσι, γιατί του είχα και έπρεπε να το πω κάποια στιγμή. Δεν μου το κράταγα. Ναι, να κάνω ένα. Ναι. Αν ένα τριπλό σύντομο σχόλιο. Καταρχήν, είναι λυπηρό φαινόμενο, πέρα από αυτά που υπόθηκαν, να προσθέσω ότι το φαινόμενο αυτό που παρουσιάζεται σήμερα στα προδρομικά έσχατα είναι η εικόνα της Εκκλησίας που διοικεί την Ελλάδα και μας πάει στα βράχια. Δεν υπάρχει σήμερα διοικούσα Εκκλησία. Αυτό το θέμα είναι το χειρότερο που μπορούσε να βγει νομοθετικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πλην, όπως είπε ο Άκιος Παυλόπουλος, τροχιοδεικτικό αυτό, προσέξτε τώρα τι εννοώ, ότι τι λέει, θα μας φέρουν το γάμο μεταξύ αδέρφια και μάνα και πατέρα, είπε δημόσια. Δηλαδή τώρα εμείς καταλαβαίνουμε που το πάνε. Γιατί δεν βγήκε ξαφνικά να πει αυτή την τρομακτική, ας πούμε, το τελευταίο στάδιο. Δηλαδή εμείς είμαστε στο πρώτο τελευταίο στάδιο πριν την καταστροφή. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα πέρα από το να πει, ξέρεις, δεν συμφωνούμε. Εντάξει, βάζουμε τα μαξιλάρια μας, το κόβουμε στον ύπνο και τώρα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και μάλιστα έκανε χθες τη συνεδρίαση και σήμερα θα έρθει το νομοσχέδιο για να μην έχουν την πίεση. Δηλαδή πρώτα βάλαν το κάρο μπροστά από το άλογο, τάχα να προλάβουν. Ενώ αυτό όμως είναι οι ίδιοι να ξεφύγουν από τη δομή του νομοσχεδίου, επειδή ξέρω από τη Βουλή τι σημαίνει αυτό. Και τρίτο και τελευταίο, όσους πατέρες είχα πληροφορίες, Διονύση, είτε από Άγιο Όρος, είτε από την Πυρωτική Ελλάδα, είτε από νησιά, όλοι λένε ένα πράγμα. Μετά από αυτή την νομοθέτηση αυτού του εσχρού, πιο εσχρού δεν μπορεί να υπάρχει κειμένο ποτέ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, να περιμένουμε αυτά που λες στις προηγούμενες εκπομπές. Να συστεί, να κουνηθεί, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Ο Χριστός πλέον δεν θα μας βοηθήσει. Πάμε σε άλλο θέμα. Ήδη έχει αναιρέσει την στήριξη. Αυτό το ξέρουμε.
από γέροντα, το έχουμε πει και σε εκπομπές, ήδη έχει πάρει και έχει δώσει εντολή να γίνει το τράνταγμα. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει δώσει ο ουρανός εντολή. Θα γίνει. Γιατί πλέον έχουμε ξεφύγει. Ούτε τίθονται, όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης Σουνατσιός, τα θέματα αυτά σε δημοψηφίσματα. Αυτά είναι παραμύθια για ανθρώπους που είναι ανόητοι. Ναι. Και είπε ο Αρχιεπίσκοπος, τι θα θες σε δημοψήφισμα την αλήθεια της πίστεως. Ποιοι δέχονται την αλήθεια. Σε γέροντα εμφανίστηκε η Παναγία. Ναι. Εμφανίστηκε ο Κύριος, εμφανίστηκε οι Άγιοι. Θα το πω έτσι πολύ κωδικά. Και είπε ότι μετά από αυτά θα επιτρέψω να γίνει το μπαμ της Αθήνας. Το είδε σε όραμα. Μάλιστα. Η κυρία Θεοτόκος τρεις φορές είπε: «Ιέ μου, ξέρεις, είναι οι Έλληνες που έχουν το αίμα τους δώσει για σένα κλπ. κλπ». Τρεις φορές της αρνήθηκε. Ο νοόν νοήτο. Πάμε σε άλλα θέματα, γιατί αυτό μόνο θα εξοργιστούμε και να προλάβουμε τα άλλα θέματα τα οποία είναι τόσο καυτά και σε την ανάλυση λοιπόν, προηγούμενης εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με κάτι. Εγώ πήγα στη Λαϊκή σήμερα και είδα τις τιμές, ήταν πανάκριβες. Δηλαδή διπλάσιες. Και έχουν αυξηθεί στα πράγματα 100% πάνω. Δηλαδή από μια εβδομάδα στην άλλη αυξάνονται συνεχώς 30, 40, 50, 100%. Τα διόδια αυξάνονται. Τι γίνεται με αυτή την ακρίβεια, είναι τεχνητή, πάμε για την πείνα. Γιατί το λένε. Στον πρώτο παγκόσμιο και στο δεύτερο παγκόσμιο, όταν ψάξεις λεπτομερώς, θα βρεις το ίδιο πράγμα, την ίδια πατέντα. Δηλαδή, όπως και τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που αγαπούσαν τους Γερμανούς, πρόσεξε, αγαπούσαν τους Γερμανούς οι Αμερικανοί, αλλά έπρεπε όμως να τους βάλουν για να τους βομβαρδίσουν, όπως και έγινε με το υποβρύχιο κλπ. Και μπήκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Αμερικανοί. Ενώ ήταν 80% υπέρ, το πήγαν 20%, αντιστρέψαν. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Το ίδιο δηλαδή κάθε φορά πριν γίνει ο πόλεμος, η πενταρχία του Σκότους, που σημειωτέων παρενθετικά μιλούσα με ένα γέροντα στην Αμερική. Πνευματικό τέκνο του γέροντα Φρέμ Αριζόνας του Μακαριστού, που του είπε στον ίδιο ότι κάποια φορά τον πήρε το Άγιο Πνεύμα, τον πήγε σε ένα βουνό όπου συνεδρίαζε η πενταρχία. Δεν το επέτρεψε, λέει, να μπει μέσα στην αίθουσα να δει, είδε όλα τα προηγούμενα το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε ότι ήταν πενταρχία όντως και ένας είναι Έλληνας. Δηλαδή, επειδή γράψαμε και το βιβλίο Πενταρχίας, έχουμε μία ακόμα μαρτυρία από άνθρωπο πνευματικό τέκνο του γέροντα Εφραίμ. Κλείνω το θέμα σου. Βεβαίως είναι τεχνητή και στο λάδι είναι τεχνητό, διότι τι κάνουν αυτοί, αποσύρουν το λάδι τεχνητά. Και ποιο είναι το κλειδί για να καταλάβει ο κόσμος. Το 41-44 έχω ανθρώπους που έχω μιλήσει που λένε δώσαμε 3 δενεκέδες λάδι, ο παππούς μου, ο θείος μου, και το μας τα έλεγε τότε, που είχαμε 165.000 νεκρούς το 41-44, με τον αποκλεισμό μας κάνανε οι Άγγλοι και δεν μπορούσαν να μπουν στον Πειραιά τίποτα και να φέρουν από το εξωτερικό αυτά τα πράγματα τα οποία είναι εισαγόγημα, εισαγωγές δηλαδή, και πρόσεξε, με 3 δενεκέδες λάδι αγόραζες 3 διαμέρισμα. Γιατί όταν θα έρθει η πείνα τώρα, η πείνα που θα έρθει έτσι, δεν υπάρχει συζήτηση καμία. 5, 6, 7 μήνες, εξαρτάται την περιοχή. Μεσοσταθμισμένα λένε οι πατέρες μου, 6 μήνες. Πρόσεξε, όσοι έχουν λάδι, γι' αυτό το κρατάνε. Ήδη δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν το λάδι, το μαζεύουν. Ξέρω περιπτώσεις. Για να αγοράσουν τα διαμερίσματα. Τι δεν τα κάνουν. Μα, οι μαυραγωρίτες αυτό κάνουν και το 41-44. Και γι' αυτό και πριν γίναν αντιστροφές πωλήσεων. Επειδή βγήκαν στα δικαστήρια ότι πήρε το λάδι, να μην μπούμε σε αυτό. Γίνονται στροφές πωλήσεων, διότι ήταν εκβιασμός και δεν τα θέλει και ο Θεός. Ας τα αφήσουμε το πνευματικό, πάω στο κοσμικό. Συμπέρασμα. Αυτά που βλέπουμε εδώ, είτε με το λάδι, είτε με τη Λαϊκή που πήγες νωρίτερα, ή και του λόγου μου πας στη Λαϊκή, βλέπω ακριβώς την ίδια εικόνα. Τι σημαίνει αυτό συμπερασματικά? Αυτό που είπε σήμερα ο Ραντ, είπαν κάποιοι μεγάλοι, ας το πούμε έτσι, που ελέγχουν τον κόσμο, αλλά ως φωνές της πενταρχίας ή των 300-400 οικογενειών κάτω από αυτούς, οι οποίοι κάνουν την ντουντούκα. Δεν βγαίνουν και λένε. Μας ετοιμάζουν για το παγκόσμιο κράχ, αλλά μας πάνε σταδιακά για να μην πέσει πάνω στην κυβέρνηση όλο το βάρος. Εδώ παίζεται μια μεγάλη πονηριά. Ποια είναι η πονηριά? Όπως και τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου είχαμε βήμα με βήμα. Όταν φτάσαν στο Σαράγεβο και σκότωσαν τον αρχιδούκα τον Φερδινάνδο για να πούνε τώρα δεν γίνεται, θα πρέπει να μπούμε σε πόλεμο, την τελευταία μεγάλη αφορμή
Γιατί τα αίτια του πολέμου είναι τα ίδια. Η πενταρχία τα έχει. Δεν είναι η πενταρχία που... αυτό που διαβάζουμε στα βιβλία, δηλαδή αυτό που δίδασκα στο πανεπιστήμιο, ότι αυτά ήταν τα αίτια και αυτές οι αφορμές, αυτά είναι για τους ανόητους. Αυτά είναι στο κοσμικό πεδίο, είναι στο υλικό πεδίο. Αλλά ποιοι δίνουν την εντολή? Η εντολή είναι, όπως είπαμε πριν, το ο Γέροντας. Το βασικό αίτιο. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν θέλουν να μην μείνει πόδι στη γη. Αυτοί είναι όσοι σκέφτονται ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το να πεθάνουμε. Το 1 τρίτο θα πεθάνει από τα εμβόλια, λένε οι ειδικοί. Το 1 τρίτο θα πεθάνει από τα πυρηνικά και όλα τα υπόλοιπα θα είναι το 1 τρίτο της ανθρωπότητας από αυτοί που θα φύγουν. Και θα φύγουν πάνω από τους μισούς. Έτσι λένε, πρόσεξε, όχι δικά μου. Μπαίνω και διαβάζω επιστήμονες, μιλάω κοσμικά τώρα, έτσι δεν μιλάω με την έννοια τι λένε οι πατέρες. Συμπέρασμα τελικό. Ετοιμάζουν το μεγάλο κράχ το παγκόσμιο, που είναι το φόντο όλων αυτών, γιατί όταν μπαίνω στην Αμερική και ψάχνω διάφορους αυτούς που ξέρω, τους καθηγητές τους διάσημους, αλλά ξέρω ότι είναι της πενταρχίας, προβεβλημένα πρόσωπα, και μιλάνε το, επειδή τους λέει πενταρχία και το πάτε. Συμπέρασμα τελικό. Πάμε για το κράχ, το οποίο όμως για να φτάσουμε εκεί πρέπει να τα δικά σου, ας πούμε, τα φασόλια γίγαντες, από 3 ευρώ να πάνε 4, που είπες νωρίτερα, στο ίδιο πρόσωπο. Αυτό ακριβώς είναι τροχαιοδεικτικό. Πάμε σε άλλα πολλά θέματα που υπάρχουν, γιατί έχουμε κυρωσίες. Έχουμε... Έχω μπερδευτεί με το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας θεωρεί ανεμβολίας τους αυτούς που έχουν κάνει 5 δόσεις. Τι γίνεται με αυτό? Διονύση μου καλέ. Δηλαδή, και λέει η Αγαπηδάκη, λέει είχαμε 99,9 των θανάτων που έχουμε φέτος από τον κορονοϊό και τη γρήπη, είναι λέει ανεμβολίες. Εγώ έχω στοιχεία από νοσοκομείο και μάλιστα σήμερα μου έλεγε ένας φίλος από το νοσοκομείο των Χανίων. Όλοι αυτοί που είναι μέσα ασθενείς, δεν υπάρχει ένας ανεμβολίαστος μέσα. Είναι όλοι εμβολιασμένοι, είτε με μία δόση, είτε με δύο, είτε με τρεις, είτε με τέσσερις. Είναι όλοι εμβολιασμένοι και το Υπουργείο αυτούς τους θεωρεί ανεμβολίαστους, γιατί λέει δεν έχουν κάνει την καινούργια δόση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι προηγούμενες εκπομπές πάνω στις οποίες χτίζουμε κάθε φορά μαζί και οι δυο λένε κάτι συγκεκριμένο. Έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι βάζουμε το Γεωργιάδη το πρώτο που θα πίνει να ξαναπάμε στα εμβόλια, έτσι, να μπουλιάσουμε τον κόσμο, άσχετα αν συνεχώς αυξάνονται τα ξαφνικά και όλα αυτά, είναι οφθαλμοφανές, δεν υπάρχει κανένας να μην ξέρει. Στον περιβάλλον. Πάνε να ρωτήσουν τα γραφεία τελετών. Μόνο αυτοί δουλεύουν σήμερα. Ναι. Δόξα τω Θεώ δηλαδή που έχουμε δουλειές. Ναι. Το λέω έτσι ναι. Σκοπτικά έχουν, γιατί εκεί καταφτάσαμε. Δεν προλαβαίνουν. Μα το βλέπουμε. Δεν υπάρχει κανείς να μην έχει μέσα στην οικογένεια, στο περιβάλλον του δηλαδή, να μην έχει νεκρό. Κανείς. Εκείνο που θέλω να καταλήξω πάνω σε αυτό είναι και στο δικό μου νοσοκομείο εκεί που είναι η έδρα μου, με πληροφόρησαν ότι όσοι είναι μέσα είχαν όλοι το ίδιο πράγμα όπως τα Χανιά. Πώς μπορεί να βγουν αυτά τα στοιχεία? Γιατί σαν δημοσιογράφους δεν τα δίνουν. Έχουν βάλει σε ειδικά και τα απαγορεύουν. Γνωρίζω ανθρώπους μέσα που μας θα δίνουν τις πληροφορίες αυτές. Φυσικά και δεν θα βγουν. Και γιατί δεν θα βγουν? Διότι αυτοί θέλουν να συνεχίζουν να μας βάζουν βαρέα μέταλλα και γραφένιο εδώ. Και αυτό πρέπει να το κάνουν γιατί ο οργανισμός θα αποβάλει τα βαρέα μέταλλα. Πρόσεξε Διονύση, εδώ είναι ευκαιρία να πω και κάτι άλλο. Τα βαρέα μέταλλα και το γραφένιο, στρόντιο, βάριο κλπ, αλουμίνιο, αυτά, πρόσεξε τι θα πω τώρα, μελέτες καθηγητών πανεπιστημίου, τίμιο όμως, δεν λέω Τσιόδρα και Παγώνη και όλα αυτή η Βασιλακόπουλο, έτσι. Και Ελληνού, βάλτε την Παπαδιά. Αυτά είναι τραγικά πρόσωπα, αυτοί θα έχουν το τέλος τους, θα είναι πολύ φρικτό. Τι βρήκα λοιπόν? Βρήκα, δεν είναι μόνο τι μας βάζουν εδώ, σου λέει ο Τάδε, ο Μακρύς ας πούμε, δεν το κάνει. Τι πρέπει να κάνω? Και αρχίσαν λοιπόν και τι κάναν. Όλες οι πολυεθνικές εταιρείες βάζαν γραφένιο και μέσα και τα ζωήφια και όλα αυτά τα οποία τα τρίβουν μέσα τις κατσαρίδες και λοιπά για να μπερδέψουν τις γεύσεις, τάχα για να δώσουν χρωματισμό και τέτοια. Και τι κάνουν? Στα παιδιά βάζουν στα corn flakes, στις παιδικές τροφές. Γιατί σου λέει το παιδί αφού δεν κάνει το εμβόλιο. Το βάλουμε εκεί. Το βάλουμε εκεί. Και έχουν γεμίσει τους ανθρώπινους οργανισμούς, όσοι αγοράζουν από πολυεθνικές, δηλαδή παίρνεις μουστάρδες, όλα αυτά, κέτσαπ, είναι μισό και μισό, με βαρέα μέταλλα. Πρόσεξε να δεις πόσο δαιμονισμένοι είναι. Ακόμα και στο καλαμάκι. Ήμουν στην περιοχή μου, έπαιρνα καφέ κατά καιρούς και του έλεγα καλαμάκι, έχετε πλαστικό? Όχι, δεν το θέλω. Και είχα πάρει καλαμάκια πλαστικά. Πριν 2 χρόνια, 2,5, γιατί από το 19 πέρασαν τα καλαμάκια να εφαρμοστούν τα χάρτινα.
Και βγήκε τώρα πριν από 6-8 μήνες η Ένωση Χημικών Ελλάδος και λέει τα καλαμάκια έχουν μέσα βαρέα μέταλλα να απαγορευτούν. Προσέξτε τώρα έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτή σου λέει εφόσον δεν εμβολιάζεσαι θα σου βάλω στο καλαμάκι, όπως τα αφήνεις μέσα και λιώνει, τα βαρέα μέταλλα φεύγουν και τα παίρνουν. Οπότε κάνεις και εσύ τη δόση σου. Δηλαδή άλλοι αυτοί που την κάνουν κανονικά και άλλοι αυτοί που την καταναλώνουν ή και από πάνω και από τα αεροπλάνα, στα αεροπλάνα αυτά που ρίχνουν από πάνω, μόνο οι ψεκασμένοι δεν το καταλαβαίνουν, οι πραγματικά ψεκασμένοι. Αυτοί όμως που καταλαβαίνουν και έχουν βρει όπως του λόγου μου 500.000 σελίδες από αποδείξεις, όχι ενδείξεις. Μας μπουν ξέρουν... στο Διάβγεια, Ηλία μου, να μπουν στο Διάβγεια και να δούνε πόσα χρήματα πήρε η εταιρεία 3Δέλτα τα τελευταία δύο χρόνια για να μας ψεχάζουν. Σκέψου τώρα αν κάνει 3Δέλτα που είναι νηπιαγωγείο. Εδώ έχουμε μεταδιδακτορικό. Έχουμε δηλαδή φοβερά πράγματα. Συμπέρασμα. Εφόσον λοιπόν δεν κάνεις τον πόλη, πρέπει να στο βάλω με το καλαμάκι που θα λιώσει με τα βαρέα μέταλλα. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Αυτούς που δεν θα φάνε κανονικά, επειδή τα αποβάλλει ο οργανισμός. Να πούμε και κάτι εδώ το οποίο μου θύμισες, κάτι το οποίο πρέπει να το πω, είναι και πνευματικό αυτό. Θέλουν λοιπόν να μας ξεκάνουν παντή τρόπο. Και μάλιστα, όταν φτάσει να σκέφτεται το καλαμάκι σε δηλητηριάζει, όπως λέω η Ένωση Χημικών Ελλάδος, δεν μιλάω έτσι ξαφνικά και από το πουθενά, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και επειδή υπάρχουν τεράστια προβλήματα, σημείωσα εδώ, γιατί θυμάσαι σε παρακαλώ που, είπες μια, που διάβασε μια επιστολή λέξη προς λέξη από ένα παπούλι, που είπες ότι η Παναγία και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πάω λίγο στο πνευματικό. Σε ένα λεπτό, δύο το τελείωσα. Θα το περικόψω. Επειδή έχει σχέση με τη συνέχεια του παπούλι δηλαδή. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο παραδείγματα μπορώ να πω, τα οποία μου ήρθαν πρόσφατα πληροφορίες. Η μία περίπτωση είναι όπου έχουμε ένα παπούλι, τον οποίο είναι ένα ζευγάρι, το οποίο δίνει εικόνες της Παναγίας της Ελευθερώτριας, είναι ευλογημένοι άνθρωποι από το Θεό. Πολύ, πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι κλπ. Αλλά κοντά στον Κύριο. Και έχουν μία συνέχεια χρόνια τώρα, μία πνευματική συνήθεια και πήγαν σε ένα μέρος προς τα... Δεν θα πω πού και τώρα, δεν έχει νόημα, του Χριστού τα πράγματα να βγουν στην επιφάνεια. Πήραν δύο εικόνες, πήγαν σε ένα... ήθελαν να πάνε στο μοναστήρι Α, πήγαν στο μοναστήρι Β, κάναν λάθος. Και τους λένε, όχι, λέει, το μοναστήρι εκείνο, κάνατε λάθος σε αυτό το δρόμο και ήρθατε εδώ. Αλλά λέει, έχουμε λέει, μια εικόνα την Παναγία την Ελευθεριώτρια και θέλαμε λέει, να τη δώσουμε εκεί, να τη δώσουμε σε εσάς. Κάτσε, βγαίνει έξω ο ηγούμενος. Και μόλις βλέπει την Παναγία την Ελευθερώτρια, έπεσε κάτω στα γόνατα και έκλαιγε γοερά. Τα χάσαν. Οι άνθρωποι που είναι λογικό, σου λέει: Παιδί μου, καθίστε να σας κεράσουμε. Λέει: Ακούστε, δείτε τι έπαθα. Έκανα, λέει, με έπεσε μια γιατρίνα, πριν από 4-5 μήνες πάει τώρα αθρηστικά ο χρόνος, και έκανα, λέει, το ένα. Και από το βράδυ, λέει εκείνο, δαιμονίστηκα σε βαθμό που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τόσο πολύ δαιμονίστηκα. Το έχουν πει σε άλλες εκπομπές ότι τα διαβάζουν στα υπόγεια, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι παθαίνουν. Έχω και άλλη απόδειξη, εγώ, αλλά δεν μπορώ να την πω. Ναι, και λέω αυτό γιατί μπορώ να το πω. Θα πω και ένα ακόμα που μπορώ να το πω. Εσύ σκέψω τώρα τι τραβάμε. Λοιπόν, συμπέρασμα. Έκλειγε λοιπόν ο παππούλης, γοερά, γιατί έκανε το πόλι και μετά έλεγε. Πέρασαν 3 μήνες, δεν κοιμόταν καθόλου τα βράδια. Και έλεγε Παναγία μου, αφού ο Κύριος με ελευθέρωσε, έλαβα το μήνυμα στην καρδιά μου, δείξε μου και ένα σημάδι, δείξε μου και ένα σημάδι, Παναγία μου Ελευθερώτρια. Και μόλις μπήκαν και είδε την εικόνα της Ελευθερώτριας, έκλειγε γοερά γιατί της έδειξε το σημάδι η κέρα Θεοτόκος του παππού. Πάμε και στο άλλο, το οποίο το σημείωσα γιατί μου ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Επειδή θυμήθηκα τον Παπαγιάννη, πώς τον είπες εσύ, τον Παπαθόδωρο, Παπαθαμανάση, δεν έχει σημασία. Ναι, απλά το λέω. Όχι, δεν λέω το όνομά του, γιατί και εσύ δεν το είπες. Απλά του λέω με την έννοια ότι συνέχεια. Εδώ λοιπόν είναι ένας περίπου στα 40-50, κάνει δεύτερη δόση, πάει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του είναι ιερέας, ο οποίος κοιμήθηκε πριν 2-3 χρόνια, 2 χρόνια δεν έχει. Αυτό το έπαθε στην αρχή του κορονοϊού αυτό το πράγμα που έκανε τα πρώτα που ξεκίνησαν το 21 τα εμβόλια. Πέθανε, πάει πάνω, ταξιδεύει. Θεία πρόνοια, βλέπει τον έξω από εδώ με ρούχα, ιατρικές φόρμες έτσι και λοιπά. Φανταστεί την παγόνια ας πούμε με το ιατρικά της αυτά.
Και άρχισε και γέλαγε. Καλώς το λέει, σε περίμενα, του λέει. Σε περίμενα. Δικός μου είσαι και εσύ, λέει. Έκανες, λέει, δύο από αυτά. Τα δώρα, λέει, που σας κάναμε. Και τώρα βλέπεις, λέει. Ήρθε σε μένα. Τον επισκέφθηκε. Και ξαφνικά, την κόβω την ιστορία, δεν έχουμε χρόνο. Βλέπει, έρχεται ένας δεσπότης. Λέει, οπ, οπ, λέει, οπ. Έρχεται, λέει, ο άλλος δικός μου. Έχει κάνει και αυτός, λέει. Δεσπότης, αλλά όχι, μισό λεπτό, λέει, να τα αλλάξω. Και αλλάζει την φόρμα των γιατρών και έβαλε ράσα. Και τον περίμενε. Και άρχισε και του λέγε τα ίδια. Όμως, για να μην πλατιάσω και σε αυτό, δύο ακόμα μικρά πράγματα, ο παππούς, ο πατέρας του, γνωριζόταν προσωπικά και με τον Άγιο Πορφύριο και με τον Άγιο Παΐσιο. Και τον βλέπει, του μεταφέρει το πνεύμα το Άγιο τώρα, ενώ είναι στην νεκρανάσταση περίπτωση που έχουμε τώρα, και βλέπει μέσα σε αυτοκίνητο, ουράνιο αυτοκίνητο, να είναι στη μέση ο πατέρας, στην άκρη, στο ένα και στην άλλη άκρο, να ήταν ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος. Για να του δείξει δηλαδή ότι να που είναι ο πατέρας του και ότι έπιασε η ευχούλα του. Και φυσικά του ξαναγύρισε πάλι στη ζωή κλπ. Και να πω και ένα ακόμη, διότι ρωτάνε πολλοί άνθρωποι το εξής. Λέει, έκανα και μετανόησα. Υπάρχει, έστω για αυτούς τους ιερείς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Έτσι, άμα το έχεις κάνει, κατά βάση, όταν καπνίζεις, δεν μπορεί να πεις μην καπνίζεις τους άλλους. Το ίδιο είναι παραλληλίζω, έτσι. Και υπάρχει η ευχή για τους μετανοημένους από τον πόλη. Είναι να τη διαβάσουν οι ιερείς και όλα αυτά. Δηλαδή η Εκκλησία έχει βρει τις απαντήσεις. Και να μην στεναχωριούνται αυτοί οι άνθρωποι που κάναν το εμβόλιο. Εάν μετανοήσουν, κάνουν γενική εξομολόγηση, κοινωνούν τακτικά πλέον κάθε Κυριακή, ό,τι σου πει ο πνευματικός παράδειγμα, έτσι γιατί μπορούμε να παίρνουν τον Αποστόλων τη γραμμή, θα τα καθαρίσει. Έχω μέσα στο δικό μου σόι, να μην εγώ πω... Εγώ αυτό που σου είπα το παράδειγμα, έγινε καθαρισμός από ηγούμενο σε μια κοπέλα και μάλιστα μόλις έγινε αυτό, η κοπέλα μετά από 5 λεπτά, 10 λεπτά μόλις τελείωσε αυτό, έβγανε εμετό και έβγαλε ένα κίτρινο πράγμα το οποίο δεν είχε φάει και τίποτε η γυναίκα. Αλλά ελευθερώθηκε, ένιωσε ότι ελευθερώθηκε από όλο το σώμα. Θα πω και κάτι το οποίο είναι μέσα στο στενό μου συγγένιο. Επειδή λυπήθηκα πολύ για αυτό το πρόσωπο και έκλαιγα συνέχεια στην Παναγία και έλεγα σε παρακαλώ καθάρισε και αυτό το πρόσωπο που δεν ήθελε να κάνει τον πόλη. Σταμάτησε δηλαδή όλα αυτά, έκανε τα πάντα. Ακόμα σκέφτηκε να πάει και στη Σερβική Εκκλησία εκεί που είναι, γιατί η Ελληνική Εκκλησία δεν έδινε τότε στη χώρα αυτή. Αν πήγαινε χαρτί ότι για λόγους θρησκευτικούς, γιατί εκεί τους έχουν ετοιμάσει άλλα, Yellowstone και τέτοια και το... και Καλιφόρνιας, ρήγμα Αγίου Ανδρέα και λοιπά και τις βόμβες που θα σκάσουν στον Ατλαντικό για να γίνουν το τσουνάμι στα ανατολικά παράλια ενώ της Αμερικής και στέλνει μια εικόνα, φωτογραφία, είχε το χέρι εδώ κόκκινο και λοιπά και είχε μαζευτεί πολύ όσο είναι η δόση του εμβολίου που είχε κάνει ένα εμβόλιο ψέματα, τους είπαν για να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις το εμβόλιο, δεν είναι όμως λέει αυτό της Pfizer. Και το πρόσωπο αυτό είδε ότι ήταν της Pfizer την ώρα που έφυγε το μπουκαλάκι. Και από τότε μπήκα σε πολύ προσευχή, ζήτησα από όλους προσευχή, τους πατέρες. Και μετά από ένα διάστημα χ χρόνου, βλέπω μια εικόνα που όλο το εμβόλιο είχε βγει εδώ. Είχε κοκκινήσει το χέρι όλο και μέσα σε ούτε 10-15 ώρες είχε φύγει όλο, ούτε το κοκκίνισμα κλπ. Το έβγαλε δηλαδή η κυρία Θεοτόκος. Αυτό θέλω να πω. Το καλό μήνυμα είναι όπως είπες σαν παράδειγμά σου, σε παρακαλώ. Εάν σταθείς δίπλα στην Αγία Τριάδα και πεις Παναγία μου, εσύ έχεις γιο το Χριστό, βοήθησέ με. Το μετάνιωσα γιατί για τη δουλειά μου, για τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι. Θα στο κάνει τη χάρη Παναγία. Το κάνει, ναι. Και είναι τόσο εύκολο. Εδώ θα μας αναστήσει όλος ο γιος της. Τώρα ένα εμβολιάκι δεν μπορεί να καθαρίσει. Απλά τι θέλει. Να πει Κύριε, μετάνιωσα. Να κλάψει. Τη μετάνοια θέλει. Έκλαιγα μήνες ολόκληρος για αυτό το πρόβλημα. Μήνες ολόκληρος δηλαδή. Και έλεγα σας παρακαλώ κυρία Θεοτόκε με το γιο σου. Και δεν αφήνει η Παναγία. Όχι. Να μην πω άλλα. Σταματάω μέχρι εκεί γιατί το πλατιάσαμε τώρα με το θέμα. Να πούμε και άλλο ένα εσωτερικό έτσι θέμα. Να το περάσουμε. Έχουμε πρόβλημα. Έβγαλε τώρα για το... Μια και μιλάγαμε για τον πόλη. Λέει ο Γεωργιάδης ότι αυτή... Δεν θα παραγραφεί, λέει, θα το διαγράψουμε το πρόστιμο, αλλά όχι σε όλους,
Αυτοί που ήταν συνεπείς και το πλήρωσαν, δεν θα πάρουν τίποτε. Το πλήρωσαν τελείως. Αυτοί που δεν το πλήρωσαν, λέει, θα το διαγράψουν. Αυτά εσύ είσαι ο βουλευτής. Παραβίαση, ομή παραβίαση του συντάγματος. Ναι, ναι. Βεβαίως. Διότι είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή ο συνεπής τιμωρείται. Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Πρόσεξε, Διονύση μου, Χρυσέ. Ό,τι πει η πενταρχία κάνουν. Εκεί τον βάλαν να κάνει μια δουλειά. Του βάλαν αυτόν, βάλαν τον Κυριάκο, βάλαν αυτούς που βάλαν. Και τους είπαν, ή έτσι ή κάνουν έτσι. Πρόσεξε, εδώ το βλέπεις αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτό. Ή θα κάνεις αυτό που σου λέω, που ορκίστηκες για να σε κάνω αυτό που θα σε κάνω, υπουργό, δεν ξέρω τι θα σε κάνω, πρωθυπουργό, ή αυτό, ξέρεις, θα συμβεί. Έφυγες. Μα με ατύχημα, μα με. Με κάθε τρόπο. Έχουμε δηλαδή στο στήλο... δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε... είναι νεκροί. Έχουμε είναι σε ένα στήλο... νεκροκρέβατο και τους μεταφέρουν. Είναι πεθαμένοι. Έχουμε στο στήλο Ορθοδοξίας τώρα, αυτό που θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο, ένα κείμενο. Αυτά που αναφέρουμε για τη Νέα Βαβυλώνα. Και έχουμε ένα κείμενο που είναι ο υπουργός, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τζόνσον, όπως τον λέγανε, που πάει ο πρέσβης, το 1900, ο Έλληνας πρέσβης, για το Κυπριακό. Και τι του απαντάει ο πρόεδρος. Του λέει, πρόσεξε, πήγε ο πρέσβης να διαμαρτυρηθεί γιατί είχε γίνει τότε το Κυπριακό και ο Παπανδρέου αντιδρούσε λίγο, ενώ ήταν πράκτορας και εκείνος και ο γιος του και όλοι. Λοιπόν. Και... βουλευτής δεν μπορείς να γίνεις, θες να γίνεις. Ακριβώς. Λοιπόν, και γι' αυτό και χτυπήθηκε και η νίκη γιατί ήταν ανεξέλεγκτη στην αρχή. Τώρα δεν ξέρω αν ελέγχονται, αλλά δεν ξέρανε από πού ξεκινήσουν. Μπορούν να τους ελέγξουν. Ναι, τους εκβιάζουν. Άκου τι είπε ο πρόεδρος. Μπορούν. Δηλαδή, αυτό εύκολα, εύκολα μπορούν να τους ελέγξουν. Ναι. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Ναι. Βλέπεις, είναι δύσκολο αυτό που κάνω. Ωραία. Τόσο εύκολο είναι. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και τι του είπε. Και λέει, ήδη έχω δει πως τους ελέγχουν. Ναι. 3-4 παραδείγματα. Πάμε. Έχουμε, λέει, εσύ, η Κύπρος και η Ελλάδα, εμείς, λέει, είμαστε ο ελέφαντας. Η Νέα Βαβυλώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, εμείς είμαστε ο ελέφαντας. Και εσείς είστε δύο ψήλοι. Και η Κύπρος και η Ελλάδα. Προσέξτε, λέει, γιατί όταν αρχίζει έχει φαγούρα ο ελέφαντας, θα βάλει την προβοσκίδα του και θα σας ρουφήξει. Και λέει, μα υπάρχουν νόμοι, σύνταγμα, του λέει ο πρέσβης. Και είπε εκεί μια σκληρή κουβέντα. Αυτό δείχνει ότι είμαστε υπόδουλη χώρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στη Νέα Βαβυλώνα, όπως και όλοι. Και ο Γάλλος πρωθυπουργός που τον εκτέλεσαν, λέει στη Γαλλία, που παρουσιάζεται ως δύναμη, λέει στη Γαλλία, αυτοί που βγαίνουν είναι με εντολή ξένων. Διονύση μου, στη Γαλλία, τώρα δεν είδες βάλαν μουστακάδες, να μην πω ούστιδες, ναι, μπροστά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουν κανένα λόγο αυτή η ύπαρξη. Μα και ο ένας, ο μεγάλος, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός και όλα από κάτω, είναι όλα προσκυνημένα πιόνια του σατανά. Η πενταρχία και κανονίζει. Στη Γερμανία, αφού είναι... δουλεύει για το Ρότσιλ, στο βιογραφικό, άμα ανοίξεις του Μανουέλ Μακρόν, θα γράφει πάνω όπως και του Δένδια. Δουλεύω για τους Ρότσιλ επίσημα. Δηλαδή για την πενταρχία. Η πενταρχία είναι η Ρότσιλ. Μην κοροϊδευόμαστε. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Και μας κάνουν πλάκα. Θέλουν να βάλουν κίνητο Α, βρίσκουν. Κίνητο Β. Θέλουν να βάλουν Σερβία κίνητο Γ, θηλυκού γένους. Είναι ξεφτύλα. Θέλουν να βάλουν το Σουνάκ, να βγάλουν το Σουνάκ, να βάλουν τη Σουνάκινα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Μας έχουν για πλάκα. Είμαστε στα χρόνια τα προδρομικά έσχατα. Μας έχουν. Τι προβοσκίδα. Τίποτα. Εδώ μιλάμε ότι αυτοί είναι F-16 και εμείς είμαστε ομοίωμα ενός F-16. Δηλαδή καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ό,τι πει ο Ρότσιλντ, ο ίδιος το αφεντικό, έχουμε γράψει άρθρα και στην εφημερία τα έχεις δημοσιεύσει, ο Τζέικοπ, ο Ιακώβ, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Όλοι αυτοί είναι ανθυποϊποτυποτάδες. Αλλά επειδή θυμώνω, ας αλλάξουμε την κουβέντα, γιατί αυτό με βγάζει εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει, όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει, λέει, Αμερική. Είναι οι σιωνιστές που ελέγχουν την Αμερική. Δηλαδή είναι η πενταρχία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, η οποία εργάζεται, λέει, η πενταρχία, τους λέει όμως οι σιωνιστές, εδώ και 250 χρόνια. Ο παππούς κοιμήθηκε το 1994, ο Άγιος Παΐσιος, το 94, πριν 30 χρόνια. Βάλε και 250 χρόνια που εργάζεται, 280. Άμα ψάξεις τώρα, όπως έχουμε κάνει δηλαδή και έχουμε δημοσιεύσει, τον Άμσκελ Μάγερ, τον Ρότσιλ, τον γενάρχη τους, που γεννήθηκε
του 1744, καταλαβαίνεις ότι από τότε ελέγχεται όλος ο κόσμος από αυτούς. Και η Αμερικανική Τράπεζα από αυτούς ελέγχεται, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής ανήκει στους, και η πριν από το 1923 και από το 1815, πάνω από 200 χρόνια δηλαδή, 209 χρόνια, ελέγχεται η Τράπεζα της Αγγλίας, η υπερδύναμη της εποχής. Ό,τι θέλουν κάνουν. Συνεδριάζουν, όπως είπε ο Γέροντας Εφερμαριζόνα, μέσα στο βουνό, είχαν κάνει και στη Ρόδο συνεδρίαση κλπ. Κλπ. Το 2014, και αυτοί κανονίζουν την πορεία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία Αμερική. Ποιος, ο κίνδυνος, ο Biden, τον κίνδυνο δεν τον λέω. Τον έλεγε, τον είχε βάλει σε φωτογραφίες. Ο Τραμπ, έτσι, τον είχε βάλει στις προηγούμενες εκλογές. Ότι είναι κίνδυνος. Και πέρναγαν, αλλά εκεί, άμα δεν είσαι κίνδυνος, τώρα ετοιμάζονται τον Μισελ Ομπάμα. Το Μιχάλη Ομπάμα. Γιατί στις εκλογές δύο φορές στο Ιλινόι ψήφισε ως Μιχαήλ, άντρας. Ναι. Ψήφισε ως Μιχαήλ. Είναι επίσημα στοιχεία του εκλογικού αυτού της Αμερικής. Μα και ο Ομπάμα τον έλεγε, εγώ και ο Μιχάλης λέει. Του έχει ξεφύγει δύο φορές δημόσια. Εγώ και ο Μιχάλης έλεγε. Τι σημαίνει αυτό? Βρε, άμα δεν είσαι τιούτος ή ανδρόγυνος. Μπαφομέτ. Ο Μπαφομέτ είναι ανδρόγυνος. Είναι και άντρας και γυναίκα. Αν δεν είσαι Μπαφομέτ, δεν τους κάνεις. Πρέπει να είσαι δηλαδή. Να τρελαίνομαι μόνο από αυτούς. Επειδή μιλήσαμε για παγκόσμιο κράχ, ναι, εδώ προχθές έμαθα, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, του ΕΦΚΑ, που είναι αυτός, ναι, του ξέφυγε και του ρώτησε κάποιος βουλευτής και του λέει τι γίνεται με τις συντάξεις. Έχουμε, το ταμείο είναι επαρκές, έχει αυτάρκεια για να δώσουμε τις συντάξεις. Τι το αποκάλυψε? Οι συντάξεις που δίνονται κάθε έτος στην Ελλάδα, το 60% των συντάξεων είναι από δανεισμό. Και το 40% είναι από εισφορές. Λοιπόν, αυτό, αν γίνει παγκόσμιο κράχ, θα αμέσως θα δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί με το δανεισμό και δεν θα έχουν να δώσουν συντάξεις. Άκουσα να δεις. Εδώ είναι πολύ πονηρό το θέμα, επειδή τα έχω ζήσει από μέσα τώρα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Τα έχω ζήσει από μέσα. 11 χρόνια. Στην Ψιτάλια. Αυτή είναι η πραγματική Ψιτάλια. Η κανονική είναι μια χαρά. Εκεί μοσχοβολάει, εκεί μοσχοβολάει, ευουδιάζει μπροστά στα άλλα. Τα βλέπουμε δηλαδή τώρα έτσι. Πριν το όμως σου πω για αυτό το θέμα, θα σου πω ότι μερικοί, γιατί μου βάλαν και μια ερώτηση τώρα, το είδα εδώ, με ρωτήσαν για τον Τραμπ και τις εκλογές της Αμερικής. Να το απαντήσουμε τώρα, για να μην ξαναγυρίζομαι, επειδή είναι, ναι, θυμάμαι ποιος μου το είπε αυτό για τις εκλογές της Αμερικής. Α, η Βίκη μου έγραψε στη σελίδα μου στο Facebook. Λέω λοιπόν στη Βίκη, τι γίνεται στις εκλογές της Αμερικής? Τα πράγματα γκαρίζουν για έναν που έχει ψαχτεί βαθιά και χρόνια. 46 χρόνια μελετώντας τις διεθνείς σχέσεις. Τι γίνεται εδώ, Διονύση? Ο Τραμπ είναι τάχα ο καλός. Τάχα με το Χριστό, όλες οι δηλώσεις. Έτσι. Και ο άλλος είναι ο κακός. Οι λευκοί και μαύροι αδελφότητες είναι τώρα, έτσι. Αυτό βοηθάει πολύ την πενταρχία και η ίδια το θέλει. Όπως ο Όρμπαν που τον παρουσιάζουν καλόν. Όμως τον Όρμπαν, άμα ψάξεις παλιά στον βιογραφικό. Το χρηματοδότησε ο Σόρος. Ωραία. Το χρηματοδότησε το αφεντικό του. Το άλλαξε τώρα για τη Σουηδία αμέσως. Μα τι θα κάνει, αφού ό,τι του λένε κάνει. Εσύ του λένε πρέπει να είσαι καλός υπέρ της οικογένειας, υπέρ εκείνου και να σε θαυμάζουμε. Το ίδιο βάζει και τη Μελόνι, την Κανελόνι. Ναι. Η οποία την έχουν βάλει και αυτή σαν Κανελόνι, γλυκό. Δηλαδή για να. Ότι είμαι έτσι κλπ. Τους βοηθά. Σε Κανελόνι δεν έχω ακούσει όμως. Ναι, πρόσεξε τώρα. Επειδή έχω πάει στις Ιταλίες και όλα αυτά. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Η βρωμιά ποια είναι. Ο Τραμπ, κοίταξε, στην Αμερική δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πριν να τη βάλουν σε πόλεμο. Η Αμερική θα μπει σε πόλεμο. Έτσι. Η μόνη χώρα που θα καταστραφεί ολοσχερός είναι η Βαβυλώνα. Όποιος θέλει να διαβάσει την Αγία Αποκάλυψη από 1 μέχρι 20 και έχει στο μυαλό του Yellowstone, το υπερηφαίστειο, και διαβάσει 21 μέχρι 24. 18, 1, 20, 18, 21, 24. Το 21-24 είναι ξεκάθαρα. Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Για να μην λέω τώρα τίποτα παραπάνω. Θα δημοσιεύσω το δεύτερο, το πρώτο το έχω δημοσιεύσει. Τι γίνεται εδώ, Διονύση? Εδώ γίνεται το εξής. Επειδή η Αμερική ως Νέα Βαβυλώνα θα καταστραφεί πλήρως, γι' αυτό και δεν επιτρέψαν και δεν πιέσαν και για τα εμβόλια. Σου λέει θα σας φάμε αλλιώς τώρα το χρειάζονται εμβόλια. Δηλαδή είναι αλήτης μέχρι ο ίδιος ο Σατανάς δεν θα τους φτάσει αυτούς ποτέ. Τώρα μου έδωσες μία πάσα. Πρόσεξε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Τάχα ο καλός Τραμπ, ο οποίος τώρα δεν τον αφήνουν κάποια αυτά, στημένα και αυτά, γιατί όλοι είναι δικοί τους.
ότι τάχα ότι δεν τον επιτρέπουν, παρότι κέρδισε την πρώτη, τώρα ήταν στο New Hampshire, ξαναβγήκε πάλι δεύτερη φορά. Μιλάω στις κομματικές εκλογές. Ναι. Και μάλιστα στην προηγούμενη ομιλία του στην Άιωβα είπε ότι σε 34 μέρες, τον έφερες και εσύ στην εκπομπή την προηγούμενη, ότι θα έχουν έτοιμη τη βόμβα, τα πυρηνικά, τη δυνατότητα παραγωγής ατομικής στο Ιράν. Αυτό δηλαδή συνειρμικά εμείς καταλαβαίνουμε κάτι γίνεται. Πρώην πλανητάρχης και νέος πλανητάρχης θα είναι. Γιατί ήδη έφυγε ο Ντεσάντης, αυτός που ήταν κάπως δημοφιλής, αλλά πράκτορας κι αυτός της Φλόριντα ο κυβερνήτης, και έχει μείνει μια Χέιλι. Χέιλ, σατανάς δηλαδή, Χέιλι. Δεν ξέρεις πόσο τρομάζω από αυτά. Όχι, αυτή ήταν. Όχι, Χέιλι. Όχι, θα την πάει αντιπρόεδρο, άμα βγει δεύτερη. Ναι. Αυτή ήταν πρώην στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, πρέσβης. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εωσφοριστών. Αυτός είναι. Ναι. Δεν είναι ενεθνών, εωσφοριστών. Έχουμε βάλει και δύο άρθρα και σε βιβλίο έχουμε γράψει γιατί. Αυτοί λοιπόν τώρα στην Αμερική, για να το κλείσουμε όλο, κάνουν μία φασαρία. Γιατί στην Αμερική, αφού δεν μπορεί να γίνει πόλεμος, θα γίνει μία και καλή και θα γίνει η Αμερική, θα καταστραφεί πλήρως. Έχουν τα κουμπιά. Πρώτον, θα τσακωθούμε για τις εκλογές, εσωκομματικό, όπως κάνουν τώρα δηλαδή. Δηλαδή η πενταρχία ξέρει, θα τους πιάσω από τις εσωκομματικές εκλογές, ότι τις προηγούμενες εκλογές έγιναν, μπήκαν μέσα κλπ. Τα οποία ήταν στημένα έτσι. Όποιος καταλαβαίνει τι είναι στημένα και τι να τον κάνω τώρα. Να του κάνω ένεση. Μπορεί να έχει μέσα της Pfizer τα πράγματα και θα τον αρρωστήσω. Το άλλο είναι, σου λέει, πού τσακώνονται οι Αμερικοί, τσακώνονται για το θέμα της οπλοκατοχής. Άμα πεις για να βγάλεις νομοσχέδιο στην Αμερική οπλοκατοχή, σφάχτηκαν. Και το τρίτο είναι για τις αμβλώσεις. Σφάχτηκαν. Οπότε τους βάλουν τις αμβλώσεις. Βάλουν πλοκατοχή, βάλουν και τις εκλογές για να διαλύσουν την Αμερική, να βρίσκονται σε ένα στάτους, εφόσον δεν μπορούν να τη βάλουν να τσακωθεί ή να πολεμήσει με τον Καναδά ή κάτω το Μεξικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, εδώ και κλείνω για τη Βίκη που ρώτησε, οι εκλογές της Αμερικής αυτή τη στιγμή που είναι γίνουν τον Νοέμβριο είναι τροχιοδεικτικό πού πάει η πενταρχία την Αμερική και θέλει την Αμερική να είναι πλήρως αναστατωμένη με αυτό το θέμα των εκλογών, ούτως ώστε εάν προλάβουν αυτά τα σενάρια που έχουν, γιατί έχουν 30-50, 666 σερτάρια έχουν, να μην μπερδεύονται, άμα δεν βγει το αυτό πάμε στο επόμενο. Εάν δεν τους βγει να γίνει η σύγκρουση σε παγκόσμιο επίπεδο, να ξεκινήσει λέει, το χτύπημα του Ιράν και να πάμε σε άλλη κατάσταση, να το συζητήσουμε αυτό λίγο παραπάνω μετά. Αυτοί θέλουν να έχουν το πάνω χέρι, ούτως ώστε να επιλέξουν εάν θα φτάσουμε σε εκλογές ή όχι. Αυτοί, ή φτάσουμε σε εκλογές είτε όχι, έχουν όλα τα σενάρια έτοιμα. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε εκλογές και γίνουν εκλογές, θα βάλουν τον Μιχάλη Ομπάμα, ο ίδιος το έχει γράψει έτσι, δεν λέω δικό μου, η Μισελ, επίσημα χαρτιά του κράτους της Αμερικής, για να τσακωθεί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι εκλογές αυτές, είναι για καλαμπούρια. Καλαμπούρι κάνουν οι πενταρχία. Γιατί αυτή είναι ανδρίκελα, είναι πιόνια Διονύση. Δηλαδή είναι ασύλληπτο πόσο ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή μόνο ο Μητσοτάκης τους περνάει. Με το Μητσοτάκης, επειδή έχει καλή προαίρεση, δύο του ζητάνε, 22 κάνει. Γιατί θέλει μόνο αυτό που θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, ηλία μου, το έστειλε ένας φίλος μου ο Δημήτρης, έχει βγάλει λέει τα ταγκαλάκια στην κόλαση σε ανεργία. Μα δεν χρειάζεται να εργαστούν, τα έχει κάνει όλα μόνος του. Ναι, επειδή και ο αρχιτάγκαλος σου λέει, επειδή το έχει δώσει δεξιά θέση, αγωνίζεται και όλα τα ταγκαλάκια λέει είναι άνεργα. Και διαμαρτύρονται, κάνανε προχθές διαδήλωση στην κόλαση. Μα έτσι είναι, ακριβώς. Για το Μητσοτάκη. Πρόσεξε εδώ τι είπες. Αυτό θέλω να το πω. Γιατί και ευχαριστώ που μπήκε σε αυτό το. Γιατί είπα πριν στο μυαλό μου να το πω, αλλά μου διαφεύγουν γιατί μου έρχονται χίλιες σκέψεις ταυτόχρονα. Γιατί γίνεται αυτό το νομοσχέδιο τώρα, όταν το γδύσεις όλο το γεγονός και λες, γιατί έφερε το νομοσχέδιο αυτό για το γάμο, αυτό που συζητάμε σήμερα δηλαδή και χθες η Εκκλησία των Ανορθοδόξων Ελλάδος, έτσι που λειτουργούν. Δεν τους αρέσει το Ευαγγέλιο, τους αρέσει το δικό τους Ευαγγέλιο. Δηλαδή πρέπει να συνεδριάσουμε, αντί να πούνε αυτά λέει το Ευαγγέλιο, είσαι ένα Ορθόδοξος αδερφέ μου. Το Ευαγγέλιο τα λέει εδώ. Κατέθεση κλπ. Θέλεις να κάνεις καμία διαμαρτυρία? Όχι, λέει, δεν κάνουμε διαμαρτυρίες. Είπαν όχι. Υπάρχει λέει διαχωρισμός της Εκκλησίας και του κράτους. Έως κάνει το κράτος. Εμείς δεν πειράζει. Βρεθήκαμε να πιούμε ένα καφέ, άλλο βαρύ γλυκό, άλλο ελαφρύ, άλλο σκέτο. Και εντάξει, να φεύγουμε. Τις μασκούλες μας κλπ. Δηλαδή είναι μια ντροπή για το ελληνικό έθνος. Δηλαδή αυτή δεν είναι
οι άνθρωποι που ακολουθούν τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Ανδρίκελα. Λοιπόν, ανδρίκελα κυριολεκτικά. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί το έφεραν. Να σου πω γιατί το έφεραν. Γιατί βασανίζουμε ένα μήνα γι' αυτό. Γιατί δύο φορές είπε θα το φέρει και δεν το έφερε. Την τρίτη φορά είπε δεν το φέρνω και την τέταρτη το έφερε. Μιλάω από τις δημόσιες καταχωρήσεις, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Και λέω γιατί ρε, τι τρώγονται. Και μετά λέω, φυσικά θα το φέρουν. Περίμενα θα το φέρουν Φεβρουάρη-Μάρτη στη δική μου αντίληψη. Γιατί λέω, ό,τι πει η Πενταρχία θα το φέρουν. Η Πενταρχία πώς θέλει να βάλει την Ελλάδα, να την ισοπεδώσει, να την κάνει, να τη βάλει στον Πιτιοκάμπτη, έτσι, ή στον Προκρούστη, να τον κόψει, δηλαδή να πάμε στα χρόνια του Οδυσσέα. Α, πρέπει να το βάλουμε στην Προκρούστη, κλείνει. Πώς θα το κάνουμε, τι μπορούμε στην Ελλάδα να τεινάξουμε τα πάντα και να φέρουμε τα ταγκαλάκια τα οποία κάνουν στην κόλαση, παρέλαση τώρα και διαμαρτυρία, γιατί εδώ πέρα δεν έχουν δουλειά να κάνουν που είπες. Φέραν το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι αυτό. Διότι αμέσως, πρόσεξε, βλέπω γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, βλέπω ρωσικά, βλέπω στην Αμερική, ψάχνω στην Αμερική και τι βρίσκω, πρόσεξε. Και βρίσκω και ανθρώπους που ξέρουν, έτσι, εννοώ, όχι αυτοί που ξέρουν, αυτοί που δημιουργούν, σου λέει η Πενταρχία, θα κάνεις έτσι, και αυτοί βγαίνουν και το λένε. Ντουντούκες. Ξέρεις τι λένε. Η Ελλάδα θα μπει στη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γίνει ποτέ με αυτό το νομοσχέδιο. Νομοθετικά, διότι θα βρεθεί τώρα, κοίτα να δεις τι θα συμβεί. Θα βρεθεί να, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και αυτοί φυτεμένοι. Ο Κασελάκης τι είναι. Που ξέρεις ότι εννοώ. Μπορεί να είναι ή Κασελάκης ή το Κασελάκης, ξέρω εγώ. Θες να σου πω τώρα που δεν μας ακούει κανένας, τι αισθάνομαι. Δεν είναι ούτε ή, ούτε θη, ούτε ζη, ούτε το. Βαλτός είναι. Είναι ο και του είπαν θα κάνεις αυτή τη δουλειά, έχεις όσα χρήματα θες, θα παντρευτείς τον Οκτώβριο 23, Οκτωβρίου του 20, συγγνώμη, τον Οκτώβριο του 23 και θα σου πούμε τι θα κάνεις. Θα κάνεις αυτά, ναι, όσα λεφτά θέλεις, θα δίνεις το κόμμα λεφτά, θα, στο σπίτι σου θα μαζεύεις, όλα πληρωμένα από εμάς. Θέλουμε μια καλή θεατρική παράσταση. Το έχουν κάνει και αυτό, το έχουν κάνει με κόμματα στη Γερμανία, το έχουν κάνει με πρωθυπουργό στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο με πρωθυπουργό. Πρόσεξε τι λέω τώρα. Σκηνοθετημένα. Στη Σερβία. Βάζουν το Φόσκολο και λέει ο Φόσκολο. Τα έτσι θα τα κάνετε. Θεός χωρέστον. Τι σημαίνει αυτό, πρόσεξε να δεις τι τρομερό είναι αυτό. Σου λέει, θα κάνεις αυτό, θα παντρευτείς τον Τάιλερ, την πρώτη κυρία να την πας και στο Άγιο Όρος. Πρόσεξε, γιατί βγαίνουν αυτά στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι αστεία. Είναι για κλάματα και τα λέω γιατί κλαίω και οδύρομαι για την κατάσταση την πνευματική που έχουμε. Και εσύ θα κάνεις αυτό το πράγμα. Θα διαλύσεις και το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θέλουμε τώρα να υπάρχει ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε τίποτα. Εδώ σε λίγο χρόνο θα έχουμε βουλιάξει την Ελλάδα. Θα κάνουμε σεισμούς, θα βαρέσουν οι Τούρκοι, θα πυρηνικά θα πέσουν στην Ελλάδα. Δεν θα πέσουν. Να, μου ρώτησε μια κυρία εδώ. Δεν θα πέσουν πυρηνικά στην Ελλάδα, λένε οι πατέρες, κατηγορηματικά. Και το έχουν πει δηλαδή άγιοι πατέρες οι οποίοι έχουν πράγματι λίμνες από άγιο πνεύμα. Με τις συντάξεις και το παγκόσμιο κράτος τελείωσε αυτό. Συνταξιούχοι να μην περιμένουν. Με τον μπαμ που θα γίνει τελείωσε. Κοίταξε, με τον μπαμ που θα γίνει. Στο λέω γιατί με ρωτάνε πολλοί συνταξιούχοι γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε. Να ξέρουμε κάτι. Παρακολουθούμε. Τρία γεγονότα παρακολουθούμε για αυτό το θέμα, το παγκόσμια κρίση. Το λέω τώρα επιστημονικά πια. Έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι μπήκαμε στα πνευματικά, ξεχάσουμε το υλικό πεδίο. Όχι. Και τα δύο. Πρώτα όμως ο Χριστός, πρώτα οι πατέρες, πρώτα η αγάπη προς τον Κύριο και ό,τι σε φωτίσει το πνεύμα του Άγιου. Λοιπόν, τρία σημάδια έχουμε για αυτό το θέμα. Το έκλεισα το προηγούμενο ζήτημα. Νομίζω ναι, δεν πειράζει. Νομίζω είπα αρκετά για το θέμα που λέγαμε με Αμερική κλπ. Εδώ λοιπόν πρώτο θέμα που ψάχνουμε να βρούμε. Μόλις Διονύση γίνει το χτύπημα στο Ιράν, αυτό είναι κατακλυσμός. Φεύγουμε από περιφερειακούς πολέμους και μπαίνουμε πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα. Διότι τότε το πετρέλαιο και όλα αυτά θα επηρεάσει ακόμα και στον Αμαζόνιο η τιμή του πετρελαίου, γι' αυτό βάζει βενζίνη στη βάρκα του να πάει να ψαρέψει μέσα στον Αμαζόνιο ή δεν ξέρω στον Νείλο ή σε άλλα ποτάμια μεγάλα. Αυτό ο κόσμος ανοίγει τις κεραίες. Εκείνη την ημέρα όλοι πρέπει να σκεφτούν αν έχουν δυο μακαρόνια, έτσι, γιατί ο Χριστός θέλει και να μαζέψουν, όπως είπε στη Γερόντισσα Γαλακτία, στη μοναχή, τα 20 ζωντανά τα κάνετε 40 και εμείς θα σας δώσουμε το σανό. Και εσείς που έχετε 20 μακαρόνια, κιλά και ρύζι, θα τα κάνετε 40 και εμείς θα σας δώσουμε αυτό που θα σας λείπει. Κάνω παραλληλισμό πνευματικό.
Γιατί έτσι λειτουργεί το πνευματικό πεδίο και ο κόσμος. Εδώ λοιπόν ο κόσμος πρέπει εκείνη την ημέρα να μαζέψει αυτά που χρειάζεται. Κυρίως όλοι στο Άγιο Όρος μου έχουν πει χίλιες φορές λάδι, αλάτι και αλεύρι για να μπορείτε να φτιάξετε ψωμί. Αυτό είναι απαραίτητο λέει, για όλες τις οικογένειες. Και ο Θεός θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Άρα εκείνη την ημέρα πρέπει όλοι να δουν τι θα κάνουν, να μαζέψουν λίγο, γιατί πλέον έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έρθει αυτό το πράγμα. Που λένε οι Άγιοι, εμείς τι να πούμε, εμείς δεν έχουμε κανένα χάρισμα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Εμείς κοιτάμε να πούμε αυτά που λένε οι Άγιοι. Και το θέμα χρόνου, βλέπεις πόσο χρόνο μας δίνει ο Θεός. Από τον Ιούνιο του 80, από τον Ιούνιο του 1918 μας έχει φτάσει τώρα. Για να δούμε τη μεγαλοσύνη, τη μεγαλοπρέπεια και την αγάπη που έχει για το ανθρώπινο γένος ο Κύριος και μας δίνει συνέχεια χρόνο να πάμε να απολόγεται. Τώρα σε πει, κάτσε ρε παιδί. Δεν άκουσες τον Ερντογάν που είπε θα έρθω πρωί, θα έρθω πρωί, το είπε 100 φορές μια φορά. Δεν άκουσες όλους τους αρχηγούς της Τουρκίας. Δεν είδες το Roots Race, το Kemal Race, δεν τα είδες αυτά. Τι θες να κάνω. Γιατί δεν έκανες κάτι. Φώναζε εκείνος ο Διονύσης, κάντε κάτι να είστε αυτό. Γιατί δεν τον άκουγες. Τι ήθελες να βγω, ο ίδιος. Μα σου είπε η Ρώτησα Γαλακτία που εμφανίστηκε για να μας βοηθήσει. Εδώ λοιπόν το κλείνω. Εδώ λοιπόν είναι δύο ακόμα πράγματα. Χτυπάει το Ιράν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα δούμε να πέφτουν έξω κολοσσοί. Τους έχουν έτοιμους. Έχω βρει 4-5 κολοσσούς οι οποίοι θα πέσουν, δηλαδή δικοί τους είναι, έτσι, πρόσεξε. Ήδη έχουν αρχίσει. Όχι, πρόσεξε τώρα. Ο Ρότσιλντ, επειδή ενέχει τις τράπεζες, είναι δική του. Σαν πως και τι τον νοιάζει. Εκεί που έχει ένα υπολογιστή δικό του και έχει 15 μηδενικά, βάζει 18. Αφού είναι δική του η τράπεζα. Ό,τι θέλει βάζει. Πρόσεξε τι σου είπα τώρα. Ναι. Όσο χρήμα θέλω έχω. Δηλαδή η τράπεζα της Αμερικής ανήκει σε ιδιώτες. Επίσημα. Και αυτό που ήθελε να τα αλλάξει ο Κένεντι, τον φάγαν. Ο Κένεντι ήθελε να τη γυρίσει πάλι πίσω στην τράπεζα. 23 Δεκεμβρίου του 1900, πριν ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος. Πριν ξεκινήσει ο παγκόσμιος πόλεμος την χρονιά. Δηλαδή ο πρώτος. Ναι, πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτό για μας, επειδή ελέγχει όλες τις μεγάλες τράπεζες, μόνο ο Ρότσιλντ, ένας τα έχει, η οικογένειά του, χώρια που έχουν και κοινοβούλιο, δηλαδή το κοινοβούλιο που έχουμε σε Ελλάδα κοινοβούλιο, υπάρχει κοινοβούλιο του Ρότσιλντ, συνεδριάζουν κανονικά, επιτροπές κλπ. Δεν φαίνονται. Υπάρχουν και... Αχ, να τα πούμε αυτά. Να πούμε λίγο ακόμα και γι' αυτό, γιατί τους αρέσουν τα αυτά τον κόσμο. Υπάρχει σε μια χώρα της Ευρώπης, δεν κάνει να πω παραπάνω, άνθρωπος ο οποίος ήταν φρουρός εκεί μέσα. Και μας είπε τι είδε. Κτίριο κάτω στη γη 33 ορόφους, με κάρτα έμπαινες μέχρι τον όροφο κλπ. Που έπρεπε να πας. Ο ίδιος τα λέει που ήταν εκεί. Έχουν την ιστορία του κόσμου γραμμένη, τι θα γίνει, πώς και τι, αυτά που έχουν γίνει κλπ. Και όσο πήγαινε στο 30, κάτω προς το 33 που συνεδριάζει μια φορά το χρόνο η πενταρχία, όχι η ίδια, ένας της πενταρχίας και οι υπόλοιποι, τη Σαλαμούρα δηλαδή, πολυτελεία Σαλαμούρα και Μη. Και όταν του είπαν, δεν κάνει από άλλα, είχε πάθει σοκ, γιατί είναι πίστευε στον Χριστό αυτός ο άνθρωπος και πιστεύει, και κατεβαίνοντας στους ορόφους είχε αυτά που είχαν συμβεί και αυτά που θα συμβούν. Και μέσα στα οποία θα συμβούν, επειδή έμαθε από άλλους που είχαν κάρτες για παρακάτω μέχρι το 32-30 όροφο, δεν ξέρουμε γιατί είναι μέσα στη γη, με λεπτομέρεια, πάσα λεπτομέρεια, τι γίνεται στον κόσμο. Με πάσα λεπτομέρεια. Μου λέει, αν μπορούσα αυτά να τα δείξω στον κόσμο, θα φεύγαν όλοι από τα παράθυρα. Διότι δεν μπορεί το μυαλό να καταλάβει. Πρόσεξε, και αυτά είναι γραμμένα πριν 30-40 χρόνια, έτσι. Το κτίριο δεν είναι τώρα. Λειτουργεί. Συνεδριάζουν μια φορά το χρόνο και όταν του είπαν, ξέρεις, να σου δώσουμε και λοιπά, να μπεις και εσύ μέσα, λέει, μάλλον λέει, δεν θα ήθελα, λέει, γιατί είπε τους λόγους του. Κυρίως για πνευματικούς λόγους ορθοδοξίας. Την άλλη μέρα θα στείλω σε άλλη υπηρεσία. Θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι όλα είναι προσχεδιασμένα. Εμείς δεν βγήκαμε το 2017, αν θυμάστε την πρώτη εκπομπή, πριν 6 χρόνια, συμπληρώθηκαν 6 χρόνια. Και βγήκαμε και είπαμε από το 2017, το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα τότε. Και είπαμε ότι ετοιμάζονται για τον Τρίτο Παγκόσμιο. Γνώριζα από αυτά. Πώς τα γνώριζα. Τώρα το λένε μόνοι τους. Τώρα δεν χρειάζεται. Έχουμε εκδώσει 7 βιβλία γι' αυτό. Αν και τώρα, πέρα από όλα τα άλλα, και να με συγχωρούν, δεν θέλω να διαφημίσω τίποτα. Εμείς το κάνουμε προς δόξα Θεού, και ό,τι ο Θεός θέλει να δώσει στο Διονύση θα το δώσει. Ό,τι θέλει στο Ηλία θα το δώσει.
όπως κάνει ο Χριστός. Εμείς κάνουμε για τον Χριστό και ο Χριστός μέσω του Χριστού όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι άνθρωποι. Άρα το κεντρικό είναι το χτύπημα στο Ιράν. Το κεντρικό είναι αυτό. Ήδη δεύτερο μαζεύουν στρατό. Ναι. Το δεύτερο είναι το σημαντικό, ότι θα πέσουν τράπεζες, θα τις κλείσουν οι ίδιοι και θα έχουμε κραχ, πολλαπλό κραχ. Και το τρίτο, εκεί που θα φτάσουμε στον κατακλυσμό, είναι όταν σενάριο να έχουμε μία έκρηξη πυρηνικής βόμβας, πρόσεξτε από τώρα, δεν λέω σαν και αυτές που ρίξαν στη Σερβία, γιατί στη Σερβία, τον πόλεμο που είχαμε στη δεκαετία του 90, σκάγαν οι βόμβες και το ήδη το απεμπλουτισμένο ουράνιο διαχέονταν στην ατμόσφαιρα. Το ήδη, αυτό που είναι στα εργοστάσια. Η Αμερική, ξέρεις πόσα εργοστάσια έχει, που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, πυρηνική ενέργεια, 92. Και όλα είναι από Τέξας κατά βάση, από τη γραμμή Τέξας, μέχρι τη Νέα Υόρκη. Για σκέψου τώρα, όταν χτυπήσουν με πυρηνικά την Αμερική αυτά τα εργοστάσια, τα 92, αν δεν βάλεις νερό, εκρήγνεται. Γιατί δεν γίνεται μέσα η διαδικασία ψήξης. Και γίνεται τήξη. Και θα σκάνε και θα γίνονται και αυτά ατομικές βόμβες. Δηλαδή, για σκέψου τώρα το τι έρχεται και τι έχουν ετοιμάσει οι δαίμονες. Αυτοί. Εδώ λοιπόν, αυτό που θα κάνουν είναι να σκάσουν μία βόμβα, μάλλον προς τη Βαλτική. Η πληροφορία που έχω δηλαδή το κοσμικά. Το έχει πει από το 22. Μπράβο. Θα είναι τακτική όμως αυτή. Τακτική, αλλά μικρής ισχύως. Έχουν βόμβες σαν τη Χειροσίμα και Ναγκασάκι. Αλλά εκείνη ήταν μεγάλη ισχύως. Τώρα θα είναι το μέχρι 2, 3, 5 το πολύ πολύ, δηλαδή μονάδες ισχύως πια που στα μετράνε εκεί. Δηλαδή αυτό θα κλειδώσει σε όλους τους ανθρώπους και αυτούς που μας παρακολουθούν το Ιράν, το χτύπημα, το κράχ το οποίο θα γίνει, θα πάθουμε σοκ όλοι και θα δούμε τις τράπεζες, γιατί και εδώ στην Τράπεζα Ελλάδος στο Ρότσιλντ είναι. Είχα κάνει ερώτηση στη Βουλή που ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, ο ίδιος. Που ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, λέω, της Εθνικής Τράπεζας. Επίσημα. Της Τράπεζας Ελλάδος. Της Εθνικής Τράπεζας, όχι της Τράπεζας Ελλάδος, ξέρουμε, εκείνη την έχει. Της Εθνικής, που ήταν. Γιατί η Εθνική ήταν μεγαλύτερη Τράπεζα Ελλάδος. Ναι. Γιατί η Τράπεζα Ελλάδος ήταν η κεντρική τράπεζα. Δεν ήταν εμπορική. Από το 1920 μέχρι το 1930. Ο Ρότσιλντ τη έχει. Το 94% λέει δεν ξέρουμε πού είναι. Έτσι. Τα έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με την Αγαπηδάκη. Ξέρουμε ποιος τα έχει. Το λέω, αστειεύουμε. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Σε επίσημη απάντηση της Βουλής των Ελλήνων. Τι θέλω να πω, Διονύση. Όταν ο κόσμος δει Ιράν, δουν το κράχ και δουν και καμιά έκρηξη ή κανονική βόμβα ή έστω μια εικονική. Μα το λένε οι Ρώσοι ότι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ προσπαθεί να μπει κατά κάποιο τρόπο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να ανοίξει δηλαδή. Ήδη οι Βρετανοί, οι Γάλλοι αρχίζουν και τα λένε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να εμπλακεί. Ο Ζελένσκι κάνει κατά κράτος τον πόλεμο, οπότε το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εμπλακεί εκεί. Ήδη κουβαλάνε στρατεύματα στη Πολωνία και στη Λετωνία και στη Φιλανδία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ρωσία δεν θα ανοίξει άλλα μέτωπα. Το έχουν πει όλοι γύρω γύρω από τον Πούτιν. Ο Πούτιν δεν το έχει πει ακόμη. Θα παίξουν τακτικά πυρηνικά. Άκουσε να σου πω τώρα. Η έρευνα, η δική μου, η βαθιά έρευνα. Τα ψηλά γράμματα, τα χοντρά, έτσι κι αλλιώς όσοι βλέπουν τηλεόραση. Όταν βλέπω τηλεόραση, αν καταλαβαίνω το αντίθετο, πάνε καλά. Αν καταλαβαίνω αυτό που λέει, καταστράφηκαν. 98% εκτός από τον καιρό, τον οποίο τον αλλάζουν βέβαια. Τον αλλάζουν κιόλας. Και πώς μπορούν να το αλλάξουν? Στη Θεσσαλία, άμα οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι σημαίνει πενταρχία και πώς αλλάζει τον καιρό. Που γεγονός που συμβαίνει, λένε οι επιστήμονες, μια φορά στα 16.000 χρόνια. Ρε άνθρωποι, τι θέλεις να σου κάνω τώρα, σου να ανοίξω το μυαλό σου, βάλω μέσα με το ζόρι, ότι το έχουν για πλάκα την αλλαγή καιρό. Πάλι, τόσο το βλέπεις, ξανακάνω πάλι για τούτο παράδειγμα. Τόσο πιο εύκολα. Και εκβιάζουμε αυτό και λένε και διάφορα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έβαλες φωτιά μεγάλη. Άκουσα δεις. Ο Πούτιν είναι άνθρωπος του Θεού, καταρχήν. Τον παρακολουθώ. Εμένα ο μεγαλύτερος οδηγός μου σε όλα είναι ο Πούτιν. Θα κοιτάξω πάντα τι λέει ο Πούτιν, τι κάνει ο Πούτιν, μόνο τον Πούτιν. Γιατί ξέρω ότι ο μόνος που ξέρει είναι αυτός. Κανένας άλλος. Γιατί ο Κινέζος είναι της πενταρχίας. Γιατί θέλουν να κάνουν την Κίνα τη Νέα Αμερική. Αυτό θα επιδιώξουν. Ας δεν θα έρθει ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, και θέλω να πω και λίγο για τον Άγιο Βασιλέα, γιατί μου το ρωτήσαν 2-3, αν με τη χάρη του Θεού. Πρόσεξε τώρα.
Ο Πούτιν λοιπόν τι κάνει. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εφόσον μπαίνει στο μαγαζί κάποιος και ψωνίζει από μένα, ψηφίζει με τα πόδια ότι έχω καλά προϊόντα. Ό,τι πουλάω. Ο Πούτιν κάνει το εξής τώρα. Συνεχίζει να συντηρεί τον πόλεμο, γιατί θα μπορούσε να προχωρήσει. Αλλά πάει ένα χωριό, 1,5 χωριό, 12 χωριά, ενώ θα μπορούσε να περάσει. Διαλύει τις οικονομίες έτσι. Ο Πούτιν είναι, δεν τον φτάνουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι. Τι κάνει. Εκτός του διαλύει οικονομίες, δεν το συζητάμε. Το ψηλό ποδόσφαιρο τώρα, όταν μπαίνουμε Wembley, παίζουμε ψηλές μπαλιές, Μαρακανά. Ο Πούτιν ξέρει ότι θα πατήσει το κουμπί στα πυρηνικά. Το ξέρει αυτό. Το έχει πει ο ίδιος το 2012 τον Ιούνιο όταν πήγε και επισκέφτησε Αγίους Τόπους. Τι είναι στη μοίρα μου, λέει. Δεν θα πω άλλο. Έκανε μετό και λοιπά. Εκείνη την ημέρα. Ιδρωμένος. Γιατί στεναχωρέθηκε στους Αγίους Τόπους, στον Πανάγιο Τάφο, ότι είναι στη μοίρα του. Ο Πούτιν το ξέρει αυτό. Τι κάνει τώρα, κάνει κατενάτσιο. Σου λέει, εφόσον εσείς εγκλωβίζετε διάφορες περιοχές, βλέπεις τι γίνεται τώρα με τους Χούθη, να πούμε για αυτούς, τι γίνεται με το Ιράν, με το Πακιστάν. Αυτοί τι κάνουν, συντηρούν τις φωτιές, τις 666 κατσαρόλες που έχουν διαφόρου μέγεθους και λοιπά, τις έχουν στους 100 βαθμούς όλους. Μέχρι να το γυρίσουν τις 666 κατσαρόλες, γιατί του σατανά είναι αυτοί, στους 666 βαθμούς. Και θα γίνει παρανάλωμα. Φαντάσου ένα δωμάτιο μέσα, σε ένα μεγάλο χώρο, 666 κατσαρόλες, που είναι οι χώρες, συγκρούσεις χωρών κλπ. Το κάνω έτσι αναλογικό παράδειγμα. Ο Πούτιν τι κάνει, ξέρει ότι του είναι στα 100 βαθμούς. Και αυτός το κάνει συνέχεια στο 97 βαθμούς. Δεν το πάει στο 100, σε ό,τι αφορά τη δική του περιοχή, εκεί που εμπλέκεται ο ίδιος. Γιατί το κάνει, αφού σου λέει θα γίνουν τα πυρηνικά και θα πέσουν τα πυρηνικά, δεν με συμφέρει να μπλέξω τώρα, να χάνω στρατιώτες κλπ. Αυτός δεν θέλει να πεθαίνουν, ούτε τους αντίθετους θέλει να τους σκοτώνει. Πρόσεξε τι σου είπα τώρα. Δηλαδή, εσύ δεν θα μπορούσε να είναι, σε βάζανε παράδειγμα διοικητή και μου λες, Ηλία, να πάμε εδώ να σκοτώσουμε τους Κύπριους. Θα σου έλεγα, με συγχωρείς τη στρατηγία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορώ, είναι Κύπροι. Θα λέει το ίδιο, κάνει οικονομία, θα μου λες. Γιατί είσαι άνθρωπος που δεν θες να σκοτώσεις τους Κύπριους, αφού αδέρφια είμαστε. Η Ουκρανία μέχρι το 91 ήταν η ίδια χώρα. Ένα. Δηλαδή, ο Πούτιν είχε φιλενάδες από την Ουκρανία. Πώς να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουν σχέσεις διανθρώπινες, οικογενειακές, κοινωνικές. Ο Πούτιν λοιπόν, επειδή δεν θέλει να κάνει, συντηρεί, αλλά έχει στο μυαλό του τι. Όταν, όπως τώρα κάνει, έβαλε καινούριο εξομοιωτή για πυρηνικό πόλεμο και εκπαιδεύει το στρατό και άλλους ανθρώπους της άμυνας, της παλαϊκής άμυνας της Ρωσίας, ας πούμε, σε περίπτωση πολέμου πυρηνικού, τι θα κάνετε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, αυτό το έχει ξεκινήσει από το 20 περίπου. Γιατί ξέρει τι θα γίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ο Πούτιν πάει συνέχεια, σέρνει τα πόδια του, γιατί το μυαλό του είναι αλλού, είναι στη μεγάλη εικόνα που θα αναγκαστεί να κάνει τα μεγάλα. Γι' αυτό δεν υπάρχει βιασύνη. Στο μεταξύ είδα το εξής από τον Πούτιν, γιατί αυτός μου μαρτυράει, η στάση του μου μαρτυράει εμένα που πάει η κατάσταση. Και αυτόν όταν λέω για χρόνους σε σχέση με το που βρίσκεται η πενταρχία, πάντα ο Πούτιν μου τη μαρτυράει. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν μας μαρτυράει ότι η πενταρχία στο σχέδιό της, δηλαδή το παγκόσμιο, είναι ίσως και 2,5-3 μήνες μπροστά. Γιατί το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε, πως, επαγωγικά τώρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι έστω να πιάσουν μια εικόνα μικρή, γιατί άλλα λεπτομέρειες χάνονται. Βλέπεις, πάμε στη Χαμάς. Έτσι. Μπήκαν 7 Οκτωβρίου, έγινε, το είπαμε σε εκπομπή, το στημένο την 11η Σεπτεμβρίου, έτσι, το οποίο ελικόπτερο Ισραηλινό σκότωνε εκεί μέσα στο γλέντι των παιδιών. Ο ίδιος ο πιλότος βγήκε και το είπε έτσι, ότι σκότωνε. Και ανοίξαν τις πύλες και μπήκαν μέσα όλα αυτά. Πρόσεξε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Το Ισραήλ και εκείνη η μέρα, για πένα αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα, είναι να τα σφραγίζουμε ημερομηνίες. Αυτό βέβαια με 2-3 μήνες πήρα για το μελετήσω. Γιατί άμα το καταλάβεις αυτό, καταλαβαίνεις πότε σφραγίζουν αυτοί. 7 Οκτωβρίου 2023 είναι 3 εξάρια. Όλους τους κωδικούς. Δεν κάνουν αυτοί τίποτα. Ποτέ. Οι πυρηνικές βόμβες θα ρίξουν στα εξάρια πάντα και άλλους αριθμούς. Οπότε μας το σφραγίσαν και έτσι, με τον αποκρυφισμό. Γιατί χωρίς αποκρυφισμό δεν γίνουν τίποτα. Αποτέλεσμα. Τι βλέπω τώρα, για να καταλάβουν οι άνθρωποι.
προσφαΐζουν τη δουλειά. Την πάνε τμηματικά. Θα μπουν από εδώ, θα μπουν από εκεί. Μία στη Βόρεια Γάζα, μία στη Νότια. Βομβαρδίζουν συνεχώς για να φαίνεται έξω ότι γίνεται χαμός. Πρόσεξε. Τι είναι η Γάζα? Η Γάζα είναι μικρότερη από όσο είναι ένα ελληνικό νησί της Άνδρου δηλαδή. Η Άνδρου είναι 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεγαλύτερη από τη Γάζα ολόκληρη, τη Λωρίδα. Ναι. Δηλαδή έχουν μία Άνδρο και έχουν τα... και τι δεν έχουν. Μικρότερη από την Άνδρο. Μικρότερη. 20 χιλιόμετρα, λέω ακριβώς και τα τετραγωνικά χιλιόμετρα, 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόσεξε τώρα. Και την προσφαΐζουν. Και λένε θα κάνουμε εκείνο για τους αυτό, για το εκείνο, για να επιστρέψουν οι όμηροι κλπ. Τι κάνουν? Ό,τι κάνει και ο Πούτιν. Κρατάνε όλοι τις κατσαρόλες στους 100 βαθμούς. Δεν θέλουν να πάνε σε 120, να σκοτούν, να μπουν μέσα και να κάνουν. Πρόσεξε. Γιατί θέλουν σιγά σιγά να είναι όλα έτοιμα, όπως είναι το Κόσοβο. Είδες τι είπε ο Αλεξάνδρης Βούστιτς. Λέει αυτοί, λέει, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο. Δηλαδή ο πρόεδρος της Σερβίας τα λέει. Είπε ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Μπράβο. Παντού εμπόλεμη κατάσταση. Οι κατσαρόλες βράζουν όλες σε 100 βαθμούς. Και το ίδιο κάνουν και στο Ισραήλ. Βράζει κατσαρόλες 100. Σκοτώνουμε, μας σκοτώνουν. Χθες χάσανε 24. Έκανε μια ανατίναξη κάποιος εκεί από τη Χαμάς. Και πάνε 24 αμέσως στρατιώτες του Ισραήλ. 4 και 2 έξω. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ο Πούτιν ξέρει. Και όλοι όσοι είναι κοντά στον Πούτιν καταλαβαίνουν ότι ετοιμάζουν τα πάντα να φτάσουμε στη μέρα που θα χτυπηθεί το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τότε αλλάζει όλα, τότε θα αλλάξουν τα πάντα. Εκείνη την ημέρα, μέχρι τότε θα είναι στους 100 βαθμούς όλες οι κατσαρόλες αυτές 666 που βράζουν. Ήδη κουβαλάνε όμως στρατό. Αυτό η ημερομηνία είναι που είμαστε πολύ κοντά. Βεβαίως. Πρόσεξε τώρα εδώ, επειδή αυτή η άσκηση που κάνουν, λένε 90.000 στρατό, ανάποδο 6, πάντα τα σφραγίζουν. Είναι συγκλονιστικό αυτό για μένα. Δεν μπορεί να φανταστείς, Διονύση, πόσο εξοργίζομαι. Το αγαπημένο νούμερο του έξω από εδώ. 90.000 στρατό από 51 χώρες, πρόσεξε, 31 του ΝΑΤΟ, συν προσκολιόμενες, συν θα μπει και τώρα η Τουρκία, είπε και ναι και για τη Σουηδία να μπει. Μέχρι το Μάιο λένε, μέχρι το Μάιο, πρόσεξε, άσκηση από τώρα μέχρι 10.000 χρόνια. Το αντίστοιχο, σε χρόνους κοσμικούς. Και που κάνουν, δίπλα από τη Ρωσία. Και κάνουν οχυρά, τώρα οχυρώνουν, πάλι τη Φινλανδία που έχει χιλιόμετρα κοινά σύνορα. Ναι. Και τις άλλες χώρες από κάτω, όλες τους συνορεύουν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα και βγαίνει, πρόσεξε τώρα εδώ να καταλάβουμε κι άλλα, δεν τα κρύβουν πια, δεν έχουν χρόνο, αλλά πρέπει να τα πούν όπως κάνανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Με τον Φερδινάντο που τον σκοτώσανε. Ωχ, Θεέ μου. Τι κάνουν, λένε, ο Όσκαρ Πιστόριος, λέει ο Πιστόριος, ο μπερδεύτηκε με τον άλλο, της Νότιας Αφρικής που σκότωσε το μοντέλο και βγήκε από τη φυλακή. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, δύο φορές επίσημα βγήκε ο Υπουργός Άμυνας και λέει θα έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Κάντε κουμάντο, λέει, να έχετε μπαταρίες. Ακριβώς, και έδωσε και τα, τι πρέπει να έχουν. Τι θα πρέπει να κάνουν. Ο Υπουργός της Πενταρχίας είναι το πρώτη χώρα της Ευρώπη, είναι η Γερμανία. Φραγκφούρτη είναι το χωριό του Ρότσιλντ. Την προσέχουν περισσότερο. Η σχολή Φραγκφούρτης είναι το χωριό του Ρότσιλντ. Όλα. Έχω ετοιμάσει και ένα άρθρο για τη Φραγκφούρτη. Τώρα να δεις με το γάμο τι συνδέει. Γκαρίζει το πράγμα. Πώς απλώνουν τον τραχανά αυτή του σατανά. Και εδώ βγαίνει μετά. Της Ολλανδίας ο Γεθά, ο αρχηγός. Βγήκε της Νορβηγίας ο αρχηγός. Βγήκε της Σουηδίας ο υπουργός άμυνα, ο υπουργός ασφάλειας και ο υπουργός και ο ΓΕΘΑ της Σουηδίας. Μιλάω τώρα τις τελευταίες 7-8 μέρες. Τι είπαν όλοι? Θα έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Να το ετοιμάζουν. Α, μπράβο. Δηλαδή όταν το λένε οι υπουργοί κρατών και οι δι της Γερμανίας, μάλιστα δεύτερη φορά, γιατί αυτή είναι φυτημένη του Ρότσιλ τα πρόσωπα, και τους λένε 24 του μηνός θα πεις αυτό, 23 αυτό, Τετάρτη θα πεις εκείνο, τους τα στέλνουν. Και μετά λένε άκυρο, δεν θα το πεις αυτό σήμερα, τα αφήσουμε να σου πω πώς. Σε όλες τις κυβερνήσεις, λέει, στην Ελλάδα είναι 2.000-3.000 άτομα τα οποία έχουν έρθει εδώ, της Βουλής, το Ρότσι είναι υπεσταλμένοι, και στο Μητσοτάκι είναι 10, λέω τα νούμερα τυχαία έτσι,
πέντε στον Άδωνη εκεί και λοιπά και συνεδριάζουν συνέχεια. Και ό,τι εντολές παίρνουν αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει κάτι άλλο και κυβερνούν, είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Εδώ είμαστε στα προδρομικά, στα να παίζουν τα πυρηνικά και θα αφήσουν αυτοί τώρα. Γι' αυτό βάλανε και το νομοσχέδιο αυτό, να γίνει η Ελλάδα, όπως λένε στο εξωτερικό, ένα κράκ, ένα μπαμ. Θέλουν εσωτερική αναστάτωση για να μπουν οι Τούρκοι μετά, το ρέμπελο, να γίνει και, θα πατήσουν και τα κουμπιά για το μπαμ. Θα γίνει και το τράνταγμα. Πριν. Το τράνταγμα και όλα θα γίνουν έτσι. Συμπέρασμα τελικό. Εδώ βλέπουμε ότι όλα τα όπλα, όλες οι ασκήσεις, όλοι οι υπεύθυνοι στις βασικές χώρες όπου έχουν σημασία τα λόγια τους, γιατί είσαι η Γερμανία η πρώτη φωνή της Ευρώπης, εξορισμού, είσαι αυτοί που συνορεύουν τα κράτη κοντά με τη Ρωσία. Και βγαίνουν όλα. Βγήκε η Λιθουανία, βγήκε και η Λετωνία. Πρόσεξε, η Λετωνία είπε λέει, να κάνετε κάτι λέει εσείς, γιατί σε λίγο η Ρωσία λέει, θα μπει σε εμάς. Η Λετωνία, επίσημα ο υπουργός. Συμπέρασμα τελικό. Τα πράγματα είναι οριακά. Απλά επειδή είναι μπροστά στο πρόγραμμα η πενταρχία, στο υλικό πεδίο, μπορεί να συρθεί λίγο το πράγμα παραπίσω. Δεν ξέρουμε βέβαια ο Θεός τι επιτρέπει. Αλλά λέμε τώρα εμείς στο κοσμικό μέρος, το που βλέπουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να πάμε συνέχεια αναγωγές στα πνευματικά. Αλλά σπάμε και σε άλλα θέματα γιατί... Ο Γέροντας πάντως είπε ότι όλα θα γίνουν μέσα στο 24, πρώτη φορά που έδωσε ημερομηνία. Δεν ξέρω γιατί έδωσε. Εγώ τον ρώτησα και του λέω, μήπως το δίνεις για να διαψευστείς και να μην σε θεωρούν άγιο. Καλά και... το έκανες, γιατί... Και γελούσε. Του λέω, δεν έχεις δώσει ποτέ, λέω, ημερομηνία. Γιατί δίνεις ημερομηνία. Οι ημερομηνίες, λέει, την έχουν δώσει άγιοι. Θέλω να πω κάτι όμως, επειδή ξέρω που αναφέρεσαι, παρακαλώ. Επειδή τώρα τελευταία, και μάλιστα ήταν τρεις άνθρωποι που μου είπαν και επέμεναν, μου λέει, αν θα κάνεις την επόμενη εκπομπή μαζί με τον Διονύση μας, έτσι λένε, να πεις αυτό, γιατί λέει έχουμε πολλές πληροφορίες από τους παππούλιδες που μας πιέσαν, το οποίο ήρθε και σε μένα ευθέως. Λέει, ο κύριος μάλλον στο μπαμ της Αθήνας, στο τράνταγμα, θα δώσει λέει ένα σημείο, ούτως ώστε αυτοί που είναι να έχουν λέει πέντε πραγματάκια, να φύγουν, να προλάβουν. Το λέει και στο ψαλτήριο αυτό μας. Μπράβο. Τώρα εμένα επειδή μου το είπαν, αν δεν το πω θα είναι σαν να κάνω αμαρτία, γιατί ναι, δεν κάνω υπακοή. Ό,τι θέλει να πιστέψει ο καθένας. Άραγε λοιπόν να έχουν λίγο. Ναι. Για να φύγει, λέει ο ψαλμός, σου δίνει ο Θεός σημάδι για να φύγει μακριά από την οργή του Θεού. Αυτό λοιπόν με αυτή την πνευματική οδηγία και έτσι από το Άγιο Ψαλτήρι, έτσι είπαν και ήθελα να το πω. Ώστε κάποιοι να μπορούν να έχουν λίγο νερό στα αυτοκίνητα, λίγο νεράκι, λίγο έτσι, ναι, λίγο αυτό που πρέπει, να μπορούν να φύγουν. Λοιπόν, επειδή θέλει ο Θεός. Εγώ και το κάνω πρόταση και θέλω να τα ακούσουν όλοι. Ναι. Ο στήλος Ορθοδοξίας. Όταν και αν πάει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα κάνει τη μοναδική συγκέντρωση που έχει κάνει ποτέ. Θα καλέσουμε τον κόσμο με ένα ψαλτήριο στο χέρι και θα πάμε στο Σύνταγμα. Προσέξτε. Και θα, Ηλία, θα διαβάζουμε όσοι μαζευτούμε, 100, 200, 300, θα διαβάζουμε ψαλτήριο. Και ταυτόχρονα από όλη την Ελλάδα, όσοι δεν μπορούν να έρθουν στο Σύνταγμα, θα τους πούμε να διαβάζουν ψαλτήριο. Από το σπίτι τους. Από το σπίτι τους. Δηλαδή, θα κάνουμε μια τέτοια κίνηση, την είχαμε κάνει δύο φορές. Και δύο φορές πετύχαμε. Θυμάμαι. Αυτή θα είναι πιο μεγάλη. Έχει μεγάλη ευλογία αυτό από το Θεό. Θα διαβάζουμε το ψαλτήριο και μάλιστα μου έλεγε κάποιος να πεις, λέει στην εκπομπή, να κάνουν αγρυπνίες στην παραμονή στην εκκλησία. Ήδη έχει κυκλοφορήσει αυτό. Να κάνουν αγρυπνίες. Ναι, και προσευχές και αγρυπνίες. Οι αγιορείτες έχουν στείλει μερικοί, ναι, μηνύματα. Τα και τη μέρα, και μάλιστα λένε όσοι μέσα είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι μέσα στη Βουλή. Να μην πω, μπορεί να μην είναι, να διαβάζουν ψαλτήριο μέσα την ώρα εκεί που συζητάνε. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πνευματικά. Δεν βλέπεις τώρα. Η Εκκλησία θα μπορούσε να πει αυτό. Τίποτα δεν λένε. Δεν μαζευτήκαν και λέει, όχι, εντάξει, καλά κάνουμε. Γιατί είχε πει και ο Μεταξάς. Όχι, εντάξει. Θα βάλει και ένα φυλάδι το οποίο θα το κυκλοφορήσει μόνο σε νορίες. Ναι. Για να το μοιράσουν. Ναι, θα το διαβάσουν οι ιερείς. Οι ιερείς θα το διαβάσουν. Κατάλαβε. Μιλάμε για φοβερή, ναι, αντίδραση. Δηλαδή το θα γκρεμίσουν την Ελλάδα σε μα λίγο. Δεν μπορεί ο καημένος. Εμείς θα τα δημοσιεύουμε στο στήλο της Ορθοδοξίας να δεις πώς βγαίνουν οι αρχιεπίσκοποι. Πώς βγαίνει η θρησκευτική ηγεσία στην Ελλάδα. Ποιος δίνει πώς βάζει την υπογραφή του από κάτω για να βγει ο τάδε. Είπες, θα πούμε λίγο και για τους Χούθη αν θέλεις. Γιατί να εδώ πούμε έχει για σημασία, τους Χούθη. Γιατί και τα έχω σημειώσει λίγα. Γιατί οι Χούθη νομίζω είναι το
είναι αυτοί που μαζεύουν τους Αμερικανούς κάτω. Δηλαδή είναι το πρόσχημα για να μαζευτεί ο στόλος κάτω. Mm-hmm. Άκου να σου πω τώρα εδώ πώς το έχω δει, έτσι, μιας και βάλαμε και το άρθρο και το δημοσίευσες και εσύ βεβαίως. Κοίτα να δεις τι είναι η Χούθη. Η Χούθη είναι περίπου 10-12 εκατομμύρια, είναι στην Ιεμένη. Η Ιεμένη ενώθηκε το 1990. Ο Χούθη, ο οποίος το 2004 ξεκίνησε, κοιμήθηκε τον ίδιο χρόνο, συνέχισε η οικογένειά του, Χούθη, για αυτό το σαν Χούθη. Είναι μία σέκτα, δηλαδή οι Σιίτες έχουν και από κάτω, δηλαδή έχουμε Σιίτες, Σουνίτες, αυτοί είναι Σιίτες, μία σέκτα η οποία είναι στο Ιράν προσκολλημένη, έτσι, γιατί και το Ιράν είναι το αρχηγό, ο αρχηγός των Σιιτών παγκοσμίως, όπως η Τουρκία θέλει να το παίζει των Σουνιτών, όπως λέμε Ορθόδοξοι και Καθολικοί. Σε ένα μεγάλο βαθμό όμως τα έχει καταφέρει, σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή ο Ερντογάν τελικά αποδεικνύεται λίγο καλύτερος από ό,τι νομίζαμε αρχικά εμείς. Δηλαδή κοιτάει και λίγο μακάρι να έκανε και Μητσοτάκης το μισό από ό,τι κάνει. Λυπάμαι που το λέω. Γνώμη μου είμαι. Ένας πλανεμένος είμαι και χαζός, δεν πειράζει. Κάνει όμως τη δουλειά του παππού του. Αυτό που άφησε στη μέση του παππού του. Μπακάτω. Πρόσεξε τι κάνουν οι Χούθη. Οι Χούθη, και αν δεν υπήρχαν, έπρεπε να τους βρουν οι Αμερικανοί, να τους εφεύρουν. Αυτή λοιπόν η σέκτα των Σιητών κάνανε επανάσταση 14-15. Γιατί το 90 ενώθηκε η Βόρεια και η Νότια Ιεμένη, που είναι περίπου 32 εκατομμύρια. Και έχουμε λοιπόν εδώ την εξής εικόνα. Αυτοί επαναστάτησαν, πήραν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πήραν και την πρωτεύουσα κλπ. Και ελέγχουν τη χώρα. Βέβαια δεν έχουν τη Σανά πρωτεύουσα, έχουν τη δική τους, το Άντεν. Τι σημαίνει αυτό, που έκανα μια μικρή εισαγωγή. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, οι Χούθη, είναι ένα από τα πλοκάμια του Ιράν. Δηλαδή υπακούν στο Ιράν, όπως είναι η Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, όπως είναι η Χαμάς και λοιπά. Και βγήκε πριν τρεις μέρες είπε, η Times of Israel, του Ισραήλ δηλαδή, η Times, είπε ο Νετανιάχου, λέει, το κεφάλι, λέει, είναι το Ιράν, αυτό πρέπει να σκοτώσουμε, γιατί τα πλοκάμια θα ψοφήσουν αυτομάτως, το λέω πολύ ελεύθερα, δηλαδή η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, η Χούθη κλπ. Επειδή όλοι από εκεί παίρνουν τις εντολές. Και θα τους βομβαρδίσουμε. Ποιος είπε, λέει, θα τους βομβαρδίσουμε. Έτσι είπε, τώρα, πριν 4 μέρες, έτσι. Mm. Τον ακούς να τα λέει. Μα έχουν γίνει και ασκήσεις. Μόνο μία ασκήση, εδώ βομβαρδίζουν συνέχεια. Αυτές όλες είναι προεόρτια του μεγάλου χτυπήματος στο Ιράν. Η Χούθη λοιπόν τι είναι. Είναι σαν να έχεις ένα ρολόι της περιοχής από τα παλιά και το κουρδίζεις. Οι Χούθοι έχουν αναλάβει δουλειά να γυρίζουν το Κουρδιστήρι. Είναι το Κουρδιστήρι δηλαδή στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με τον κόλπο κάτω τον Περσικό, διότι εκεί σε όλη αυτή την περιοχή θα γίνει το πρώτο μεγάλο μπαμ, το οποίο θα κάνει με αναφορά δηλαδή το Ιράν και όλα όσα το Ιράν υποστηρίζει. Δηλαδή οι Χούθοι, να καταλάβει ο κόσμος, κάνουν αυτό που να κρατάνε στους 100 βαθμούς την κατσαρόλα της Ιεμένης, την κατσαρόλα της Ερυθράς Θαλάσσης, την κατσαρόλα με την παγκόσμια ναυτιλία, γιατί 12% των κοντέινερς του παγκοσμίου περνάνε από εκεί κλπ. Τα ναύλα έχουν αυξηθεί πάνω από 300% το τελευταίο διάστημα σε σχέση με πρώτων γεγονότων. Και η Αμερική τι κάνει τώρα, άκου να δεις ατιμία. Όταν διαβάζω θέλω να τραβήξω τα μαλλιά μου. Δεν το πιστεύω πόσο. Τώρα στον Παναμά τάχω ότι πρέπει να γίνουν έργα και κλείνει και ο Παναμάς. Δηλαδή πνίγουν τον κόσμο. Πρόσεξε, ό,τι κάνανε στην Αθήνα οι Άγγλοι. Για να δικαιολογήσουν το κράχ. Να δικαιολογήσουν το κράχ. Και όχι, και άμα γίνει. Όχι, την πείνα, να πεθάνουμε. Να δικαιολογήσουν το θάνατο του Ηλία του Καλλιόρα και όλων των υπολείπων. Αυτό κάνουν. Εδώ λοιπόν αυτοί είναι το Κουρδιστήρι, είναι το μηχανισμός να κρατάει η κατσαρόλα εκεί της περιοχής από το Ισραήλ μέχρι τη νότια Ιεμένη, ας πούμε, στον κόλπο του Άντεν συγκεκριμένα, και μέχρι τον Περσικό κόλπο, όλα τα κουρδίζεται η Χούθη. Τώρα γίνανε και βολές μαζί με το Πακιστάν, του Ιράν, είδατε δηλαδή, ναι. Και όλοι οι άνθρωποι καταλάβουν. Κάνανε τους αντάρτες του, κάνανε δοκιμές. Α, τι κάνανε. Όλα αυτά, είτε αυτό ήταν τυχαίο, είτε όχι, όλα ρίχνουν στο μήλο των Εβραίων. Το Ιράν έκανε δοκιμή και προς το Πακιστάν έστειλε μήνυμα. Γιατί το Πακιστάν είναι της Αμερικής. Βεβαίως. Έστειλε μήνυμα. Είναι φίλη και της Τουρκίας. Και προς το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο 1300 χιλιόμετρα, πόσο τόσο, πήγε τόσο. Εκεί.
και πήγε που, στη χτύπησε, Συρία. Που χτύπησε το Ισραήλ. Ναι. Η Ισραηλινή μονάδα χτύπησε εκεί που πήγε. Εκεί που πήγε η βολή ναι. ήταν πάνω σε ειδική ομάδα που έχει στο Πακιστάν το Ισραήλ. Αυτούς χτυπήσαν. Γι' αυτό, ναι. και, γι' αυτό και δεν πήγαν σε πόλεμο. Σου λέει, αφού τους φιλοξενείτε, μπορούμε να χτυπήσουμε. Ναι. Και έγινε το. Όχι, δηλαδή, λέω και χτύπησε και μέσα στη Συρία. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Και εκεί χτύπησε πάλι αμερικανικών συμφερόντων. Χτύπημα ήταν εκεί, εκεί που χτύπησε. Πρόσεξε, ξέρεις πόσα χτυπήματα είναι. Πλησιάζουν τα 100. Και τώρα ανταλλάσσουν. Και εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Γίνονται εχθροπραξίες, αυτά που λένε. Τι να μάθουμε, ό,τι θέλουν λένε. Ναι, και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Είναι, όλα αυτά είναι νερό που ρίχνει στο μήλο των Εβραίων σιωνιστών, έτσι, μόνο αυτών, ο οποίος μήλος θέλει να αλέσει την ανθρωπότητα, να την κάνει μάλιστα. κοιμά. Όμως, επειδή είναι κάποια πράγματα, μπορώ να πω δύο-τρία πράγματα, αν ναι, έχω ναι, χρόνο, έχουμε, πολύ γρήγορα, ναι. έτσι να, επειδή, παράδειγμα, η Αγνή στη σελίδα μου στο Facebook με ρώτησε για τον προσωπικό αριθμό, αν θα είναι υποχρεωτικός και θα συνδεθεί κλπ. Λοιπόν, να πούμε στην Αγνή, ο προσωπικός αριθμός είναι το κυρίαρχο αριθμητικό σύμβολο του έξω από εδώ, ο οποίος θα είναι και μοναδιαίος και πάνω σε αυτόν τον αριθμό θα μπουν όλες οι πληροφορίες. Δηλαδή από τη στιγμή που θα μπει αυτός ο αριθμός, όλα μπαίνουν. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μας, περιλαμβανομένης και της ταυτότητας καινούργιας και παλιάς, την οποία δεν θα προλάβουν να την εγκλωβίσουν τέλος πάντων, γιατί θα βρουν αυτά που συζητάμε. Και ο προσωπικός αριθμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, διότι κάνει μοναδιαία την αντιστοιχία του προσώπου, του ατόμου δηλαδή, της εικόνας του Θεού σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από αυτό. Και ποιο είναι το κλειδί εδώ που λέει γιατί αν θα συνδεθεί. Βεβαίως ο λόγος που υπάρχει είναι να συνδεθεί ο μοναδιαίος αριθμός αυτός με όλα τα άλλα στοιχεία που ταυτοποιούν εμάς, διαβατήρια όλα, γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει με αυτόν τον τρόπο να ελέγχουν που πάμε, τι ψωνίζουμε, πώς θα περάσουμε, τι θα φτιάξουμε, για να έχουν πλήρη έλεγχο, πλήρη. Ο μοναδιαίος αριθμός αυτό που θα κάνει είναι να δώσει πλήρη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο των πάντων. Δηλαδή θα ξέρουν να έχεις κάνει το εμβόλιο, να το έχεις κάνει με αυτό. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο μετά. Θα ξέρουν ότι τι ρεύμα από καταναλώνεις. Όλες τις πληροφορίες. Ότι παράδειγμα έκανες εκείνο, η τράπεζα σου κόβει τα λεφτά. Δηλαδή, θα έχεις... και στο ρεύμα που είπες. Σε όλα. Στο ρεύμα, μπορεί να πει ηλία κατανάλωσης 20 κιλοβατόρες παραπάνω, δεν θα σου δώσω ρεύμα για δύο μέρες. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι. Πολύ ωραία του λες με απλό τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, είναι, και στο ρεύμα είναι ένα μεγάλο πράγμα. Θα μπορούσαν οι Δήμοι, εγώ το λέω, να αναλάβουν, αντί να τα έχουν οι φοπλιστές και να παίζουν με πράσινα, κόκκινα, μπλε τιμολόγια, να τα αναλάβουν οι Δήμοι. Δεν κατάλαβες τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι το πολύχρωμα της νέας τάξης πραγμάτων. Απλά θέλουν να εγκλωβίσουν τον κόσμο σε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Αν είναι πράσινο, έχει σταθερή τιμή. Εμπλέ, αν είναι πράσινο, κυμανόμενη κλπ. Θέλουν να μπερδέψουν τον κόσμο. Θέλουν τον άνθρωπο να τον κάνουν να μην σκέφτεται τίποτα. Το σχέδιό τους δεν είναι ούτε για το ρεύμα, ούτε για τίποτα. Όχι. Το σχέδιο είναι να σκέφτομαι το ρεύμα, να σκέφτομαι να πληρώσω το σχολείο, τα δίδακτα. Και να μην βλέπεις τα άλλα. Μπράβο. Σε κάνει προβατίνα. Σε βάζει και κάνει μπε συνέχεια. Μπε. Βελάζει. Αυτό θέλει. Να σε έχει στο φόβο, στον τρόμο. Σου πετάει και ένα επίδομα εκεί. Για άμα... Μα το επίδομα γιατί στο δίνεις. Λέει θα πάρεις την καρτούλα. Ναι. Τι είπαμε πριν, τι μου είπε η Αγνή και ρώτησε τον προσωπικό αριθμό. Η καρτούλα, είπε η Βασίλισσα... η καρτούλα θα έχει τον προσωπικό αριθμό. Ναι. Όπως είπε η Βασίλισσα της Ολλανδίας. Ο Βασίλισσας της Ολλανδίας το είπε και κάτι άλλο. Στον Ταβός. Γιατί πήρε τον περιφερειάρχη της Θεσσαλίας ο Μητσοτάκης μαζί του. Ξέρεις αυτό. Πώς δεν το ξέρω. Γιατί τον πήρε, τι παίζει η Θεσσαλία. Μαζί έκανε ένα, στη Βουλή με τον Κώστα. Έκανε έναν δήμαρχο από εκεί από τα Τρίκαλα, ο οποίος ήταν στα ψηφιακά πρώτος και έκανε. Γι' αυτό ψηφάνε εκεί πέρα πολύ. Ακριβώς. Και τον έκανε υπουργό ψηφιακή. Τον πήρε από εκεί. Δεν βγήκε βουλευτής, τον πήρε εξωκοινοβουλευτικό. Άστο, γιατί επειδή είναι πρόσωπο αυτός του Παπαστεργίου. Ναι. Σταυρώσουμε και τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω γιατί θα κουλαστούμε στο τέλος. Πήρε και τον περιφερειάρχη της Θεσσαλίας μαζί τον Μητσοτάκη. Γιατί, μήπως ήθελε να τον γνωρίσει τον Γκέιτς, τον Μπιλ Γκέιτς. Μια παριούλα είναι. Ναι. Οι διατάσσοντες και οι διατασσόμενοι. Λοιπόν, ναι. Η Αγνή ρώτησε και για το Πάσχα, λέει με τους καθολικούς. Λοιπόν, είχε δύο ερωτήσεις. Το Πάσχα των καθολικών φέτος είναι. Τον παπικό να λέμε, δεν είναι καθολική αυτή. Μπράβο. Παπική. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Να είσαι ευλογημένος. Το Πάσχα λοιπόν των παπικών
είναι 31 Μαρτίου. Το Πάσχα των Ορθοδόξων είναι στις 5. 5 Μαΐου. Φέτος κάνουν προεργασία, θα κάνουν μια προεργασία, παρότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά των χρόνων που γιορτάζεται το Πάσχα, για πότε, για το Πάσχα του 25, ναι, το οποίο είναι πέφτει κοινό. 20 Απριλίου του 25. Ναι, είναι κοινό. 20 Απριλίου. Ναι, και συμπίπτουν, 20 Απριλίου του χρόνου του 25, 20 Απριλίου συμπίπτει, όπως έχει συμβαίνει αναδιαστήματα, των παπικών με τον Ορθοδόξον. Ή μάλλον τον Ορθοδόξον και τον παπικό, να τα βάλουμε τη σωστή σειρά. Ένας άνθρωπος από την Αμερική, Νεράσα, μου είπε, εξομολογούνταν το 15 στο Γέροντα Εφραίμ Αριζόνα, στην ευχή του Νέχου, τον πιάνουμε στο στόμα πάλι. Και του είπε, το 15 που ζούσε ο παππούλης, του λέει, να ξέρεις, λέει, παιδί μου, μετά από 10 χρόνια, δηλαδή του 25, θα γίνει, λέει, στον κόσμο μια τεράστια αναστάτωση που όμοιά της δεν θα έχει στο θέμα, λέει, των εκκλησιών. Για κοινό Πάσχα, λέει. Θα γίνει, λέει, αυτό το πράγμα τόσο συγκρουσιακό που θα επέμβει και ο Θεός μετά. Δηλαδή, τι το έχεις πει και εσύ στις άλλες εκπομπές, ότι ετοιμάζω κοινό ποτήριο, έτσι, αυτό δεν είναι... Αυτό, λέει, θα πάμε... Πρόσεξε, ποια είναι η πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχη. Θα πάμε, λέει, θα γίνουμε μια οικογένεια και μετά θα εξετάσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Κατάλαβα. Δηλαδή, πρώτα θα κάτσουμε με το διάβολο στο τραπέζι, ναι, και μετά θα πούμε, α, είναι ο διάβολος. Τώρα αφού καθίσαμε, ρε παιδί μου, ας πιούμε και ένα κρασί. Να βάλουμε και ένα κρασάκι στη μέση, να δοξάσουμε. Εσείς από εκεί τον δικό σας και εμείς από εδώ το δικό μας. Αυτή είναι η πολιτική του Πατριάρχη. Και οι Αμερικανοί, επειδή ξέρουν ότι είναι γέρος και μπορεί να φύγει, ετοιμάζουν τον ελπιδοκτόνο, τον οποίο τον καθαρίζουν. Εγώ δεν τον λέω ελπιδοφόρο, ελπιδοκτόνος είναι. Ευγενέστατος είσαι και πάλι. Συσιάρχοντας πήγε πάντα. Πήγε στο Άγιο Όρος, αντί να σεβαστεί αυτό το πεδαρέλι, γιατί πεδαρέλι είναι, αντί να σεβαστεί την απόφαση των Αγιοριτών ότι τον θέλανε να μην πάει, πήγε με το «έτσι θέλω» και ζόρισε τους πατέρες εκεί. Λοιπόν, έχω δύο ακόμα θέματα για να βγάλω τις υποχρεώσεις. Να μην πω τίποτα περισσότερο. Τι να πεις τώρα, εσύ, θα κολλαστούμε. Εμείς θα πάμε. Είμαστε δύο σημειοφόρες, θα μας πάει στην κόλαση. Απλά εμείς θα φτιάξουμε μια ομάδα εκεί και θα πούμε, εμείς είμαστε με τον Χριστό, εμείς θα πάμε εκεί. Με τον Χριστό να μνημονεύουμε και όπου να είμαστε. Έτσι προσπαθώ να πω κανένα αστείο, γιατί τώρα εδώ βαραίνει το περιβάλλον από τον ελπιδοκτόνο που είπες και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ο Γιάννης μου είπε για το θέμα, λέει, στην Αράχοβ με τον Όλιβερ. Λέει, αυτό, λέει, έχει διάσταση. Το σκύλο. Ναι. Άκου να δεις. Αυτό εκεί. Άκου να δεις τώρα. Από το 1980-90 αυτοί βάλαν το εξής. Μία από τις πλατφόρμες. Όχι μόνο η σχολή της Φραγκφούρτης το έχει κρυμμένο, βέβαια, ούτε τα πρωτόκολλα. Συνάγεται από άλλα κείμενα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Πάω στο διατάφτα. Δεν έχουμε και χρόνο. Λέει, θα μετατρέψουμε τη ζωοφιλία σε ζωολατρία. Θα αγαπούν οι άνθρωποι, λέει, αυτό είναι το σχέδιό τους τώρα, έτσι, μην με παρεξηγήσετε ό,τι πω, έτσι, εξάλλου, αν είσαι ζώφιλος, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς, εκτός και αν είσαι κρυφό ζωολάτρης και θα παρεξηγηθείς που με ακούς. Αλλά δεν είναι δικά μου, αυτό τα λέει η Πενταρχία και τα νιάνιαρα από κάτω, τα ανδρίκελα. Λέει, θα βάλουμε τα ζώα. Όταν βάλεις, λέει, το ζώο, κυρίως το σκυλί, αυτό αμέσως, γραμμένα τώρα. Οι άνθρωποι θα δίνουν σημασία στα ζώα. Θα πρέπει, λέει, να βάλετε μεγάλες ποινές για τα ζώα. Να μιλάτε για τα ζώα, όπως έγινε για τον Όλιβερ. Γιατί ενώ πέθανε ο άλλος, σκοτώθηκε άνθρωπος στον Όλιμπο προχθές για να σώσει ανθρώπους από την ΕΜΑΚ κλπ. Δεν μίλησε κανένας. Ενώ για τον Όλιβερ ακόμα. Που βγήκε ο Πρίτανης. Πήγε ο Πρίτανης. Ο πρώην Πρίτανης στη Θεσσαλονίκη του Πανεπιστήμιου, ο καθήλυνε και λέει: όχι, λέει, δεν υπήρχε τίποτα αυτά που λένε. Ψέματα είναι. Και λέει: όχι, δεν τα είπε καλά, θα φέρουμε άλλον. Να κάνει έρευνα, να σώνει και καλά. Δηλαδή μας βάζουν μέσα στο λαιμό σκυλί, Όλιβερ, Όλιβερ. Και θυμήθηκα ένα περιστατικό στην πόλη μου, παλιά. Κοιμόταν με το σκυλί. Γιατρός, μεγαλογιατρός, δεν ζει. Και λέει, δεν μπορώ, λέει, το σκυλί θα φύγει από εδώ ή εγώ. Και λέει, να φύγεις εσύ. Και τον έδιωξε. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Ποιο είναι το σχέδιό τους.
Σου λέει, άμα πάει με το σκυλί και αγαπήσει το σκυλί. Μιλάω τα σχέδιά του, αυστηρά. Τίποτα δεν λέω, δεν έχω γνώμη δική μου εδώ. Λέει, θα αγαπήσει, θα έχει σχέση με το σκυλί. Στη Γερμανία με τα σκυλιά δεν λέω τι, πορνείο. Θα σπάσουν οι ανθρώπινες σχέσεις, δεν θα γεννούν. Θα μισούν τους ανθρώπους γιατί αγαπάνε τα σκυλιά, αφού βρήκανε και το σκυλί που ακούει κλπ. 10 σελίδες γραμμένο. Δηλαδή με τον Όλιβερ παίζεται το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή κατά της Λούνατσεκ την έκθεση για άλλα θέματα, κάτι σχολή της Φραγκφούρτης. Να φύγουμε και από αυτό, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μετά μου είπε, με συγχωρείς, μου είπε ο Παναγιώτης για τα γεωφυσικά φαινόμενα. Παναγιώτη, κοίταξε να δεις, Παναγιώτη. Μετά την Τουρκία, πέρυσι το Φλεβάρι που είχαμε τα γεγονότα τα μεγάλα, τους δύο μεγάλους σεισμούς 7-8 και 7-6, τώρα, σύμφωνα με αυτά που βλέπω παγκοσμίως, το πρώτο που έρχεται είναι ή Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα ή το Γέλοστον, Παναγιώτη. Αυτό έρχεται πρώτο, σύμφωνα με αυτά, δεν ξέρω να πνευματικά δεν μιλάω, όμως με ρωτάς τι βλέπεις, γιατί παράδειγμα προχθές για το Yellowstone βγήκαν και είπαν καθηγητές ότι είναι έτσι, ότι είναι έτοιμο να κάνει burp, δηλαδή να ρευτεί και λοιπά. Επίσης με καθηγητές, καθήλυν. Βρήκα, δεν μπορώ να τα βάλω και στη σελίδα μου συνέχεια γιατί είναι τόσες πολλές πληροφορίες. Βρήκα για το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, ότι έκανε σεισμό πριν από λίγες μέρες, στο Εξαράκι και λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό είναι η εικόνα. Την Κωνσταντινούπολη παίζουν πολύ. Την Κωνσταντινούπολη. Και οι ειδικοί μας σεισμολόγοι. Ναι, θα δώσουν μια πληροφορία από γέροντα. Ναι, εγώ δεν ήθελα να το πω. Ναι, να το πω, θα το πεις. Κλείνω ναι. Όμως. Βεβαίως. Και εμάς στην Ελλάδα μας βάζουν πίσω. Δεν μιλάνε για το σεισμό της Αθήνας. Κανένας. Όμως, λέω αυτό και τελειώνω και πες για τον Παπούλη. Όταν έψαξα για το σεισμό, βρήκα ότι μόνο στην Ελλάδα που μπορεί να δώσει αυτό που περιμένουμε, γιατί θα έχει τσουνάμι στην Κρήτη που έχουν δει πολλοί πατέρες πάνω από 20 μέτρα στα βόρεια, και να έχει και τσουνάμι και η Αθήνα, θα πρέπει ο σεισμός να είναι όπως το 1856 που έδωσε το ρήγμα που είναι ενεργό, το οποίο είναι από τη Σαντορίνη μέχρι την Αμοργό. Αυτό έχει δώσει 7,8, 7,9 τότε. Αυτό αν δώσει το ρήγμα ή το ηφαίστειο, γιατί μιλάνε, τώρα προχθές έβγαλε μια έκθεση για το έκρηξη πριν 650.000 χρόνια. Σαντορίνη. Μας χτυπάνε την πόρτα. Είναι και αυτό, όπως και με το Yellowstone. Χτυπάνε την πόρτα. Λένε, γιατί αυτό θα είναι με κουμπιά, έτσι. Το έχει βγει ο γέροντας ο Σάββας ο Αχιλλέος, είπε με κουμπιά, που είναι ένας άγιος άνθρωπος. Με κουμπιά λέει θα κάνουν το σεισμό, τον ακούς να το λέει. Και με κουμπιά θα κάνουν όλα αυτά τα οποία είναι τα πράγματα τα τραγικά. Δηλαδή, εκεί δείχνει για μένα το πιο πιθανό σενάριο. Και το λέω απλά σαν μια κουβέντα περίπου. Πες και για τον Παπούλη γιατί σε πήρε από το στόμα. Ο Παπούλης, αυτός ο γέροντας, είπε ότι επιβεβαιώνει αυτό του πατρός Παναγιώτη. Μας έλεγε από το 2008 να πέσουμε στα γόνατα γιατί τρέμει το ρήγμα της Αταλάντης. Έλεγε ο Παπούλης. Και ο γέροντας αυτός πάλι είπε για το ρήγμα της Αταλάντης, το οποίο θα δώσει και καταστροφή στην Αθήνα αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μεγάλο. Το ρήγμα, λέει, της Αταλάντης είναι αυτό που δημιούργησε το Αιγαίο, τα νησιά. Και έφυγε η στεριά και βγήκαν τα νησιά. 7,7 είχε δώσει το 1893. Θα δώσει, από ό,τι είπε ο γέροντας, πάνω από 9. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το ρήγμα. Βλέπω τους σεισμολόγους τους δικούς μας που είναι ανήσυχοι για την Αταλάντη. Ξέχασαν τον Κορινθιακό, δεν λένε τίποτα τώρα για τον Κορινθιακό. Και έχουν πάει στην Αταλάντη. Ναι, και την Αταλάντη, αλλά κάτω στη Σαντορίνη. Και αυτό που είπες. Επειδή είναι με το κουμπί, αυτοί μπορούν να διαλέξουν και εκεί και εκεί. Όπως κάνανε στην Τουρκία. Χτυπήσαν την πρώτη βουλή στη μία πλάκα και μετά ήρθαν στην δική μας, της Ανατολίας. Χτύπησαν την Ασιατική πλάκα, 7,8 στην Ασιατική, 7,6 από εμάς. Εκεί που ενώνουν οι πλάκες. Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό τρελαθήκαν τότε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Μεσογείου. Ο διευθυντής λέει: αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί, λέει, με τρόπο επιστημονικό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κλείνω το, σκίζω τη διατριβή μου. Πρόσεξε τώρα. Μου έδωσε μια ωραία πάσα και με αυτό θα κλείσω, γιατί ίσως να μην έχουμε χρόνο. Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Άκουσε να δεις. Εδώ θέλω λίγο να πω και για τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη, επειδή τον έχεις και εσύ με τον Παπούλη τον Ασκητή, τον Αγράφων γράψει, ότι είναι ο Βασιλέας ο Βατάτζης κλπ. Πιάνομαι από αυτό που τα δικά σου, ας πούμε, και λέω το εξής τώρα.
ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, στη δική μου αντίληψη, έχει εμφανιστεί πάνω από 10-15 φορές. Μάλιστα. Μία φορά ήταν πριν από 5-6 χρόνια σε τρεις κυρίες, Αλεξάνδρα, τυχαίο το όνομα, Μαρία και Φιλοθέη, και εμφανίστηκε κανονικά, τους μίλησε σε 30-40 άτομα και είπε ότι θα είμαι στην πόλη, εσείς που είστε στο Υπουργείο Παιδείας θα είστε κοντά μου. Μιλούσε, είχε στρατιωτική στολή, τις πιο πολλές φορές εμφανίζεται με τη στρατιωτική στολή στην περίπτωσή μου, και σαν γεράκος έχει εμφανιστεί. Εδώ είναι ο γεράκος που θα πω τώρα, που εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες, ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, και της είχε πει ότι και τον και ο Άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ δίπλα, και της είπε τι θα κάνουν και ότι θα σας αποσπάσω και θα δουλεύετε σε μένα, ναι, και όχι στην ελληνική κυβέρνηση που είστε στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό έγινε πριν αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια αυτό. Τώρα να πω, γιατί δεν έχω χρόνο όπως μου λες, εμφανίστηκε, δεν λέω πού και τι τώρα, προφανώς. Εμφανίστηκε, είναι ένα ευλαβές πρόσωπο, δύο κυρίες είναι σε αυτό που θα πω και σε έναν ρασοφόρο, από τα παραδείγματα, χωρίς να πω ποιο είναι ποιο, δεν είναι ευλογημένο. Αυτή αγαπούσε πολύ και αγαπάει η περίπτωση τον Άγιο Βασιλέα. Έκανε προσευχή συνέχεια, αυτό είναι, δεν έχει 10 μέρες, και μεταφέρθηκε, πώς μεταφέρθηκε, φτάνει σε δύο γέροντες. Το κόβω πολύ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι γέροντες αυτοί, πίσω από τους γέροντες ήταν ο Άγιος Βασιλέας. Γιατί μετά συστήθηκε, είμαι ο Βασιλέας. Είπε ο Ιωάννης, είπε κιόλας, δεν είπε ο Βασιλέας, είμαι ο Ιωάννης. Αλλά αυτή τον εγνώρισε, παρότι ήταν γεράκος, από όλα αυτά που είπε. Και τι γίνεται, αυτοί ήταν γονατισμένοι, οι δύο γέροντες, κάτω το κεφάλι, κάτω. Δηλαδή το κεφάλι κούμπαγε το μέτωπό του στη γη. Και λέει, μη μας διακόπτεις τώρα, λέει, είναι ο Βασιλέας, λέει, και κάνουμε προσευχή στα γόνατα, λέει, εμείς με τον παππούλι δίπλα. Λέει, αυτό να πεις σε όλο τον κόσμο, να κάνουν το ίδιο, να πέσουν στα γόνατα. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που είπες εσύ στα γόνατα, παράδειγμα. Δεύτερο, δεν έχουμε χρόνο, τα κόβω. Εμφανίζεται σε άλλη περίπτωση, είναι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο αγαπούσε πολύ τον μικρό παιδάκι, τον Άγιο Δημήτριο, γέννησε παιδί, το ονόμασε Δημήτριο, πέρναγε δύσκολη ζωή, αγαπούσε από τότε, γιατί της είχε πει ο Άγιος Δημήτριος ότι θα κάνεις αγόρι, γιατί ήθελε να το ρίξει, λέει, δεν το ρίχνω, και την άλλη μέρα λέει ο Δημήτριος πάλι, τον ξανάβλεπες, τον έβλεπε έτσι τακτικά, λέει, λέει αύριο να πει στους γιατρούς, ότι 3/4 θα τεκνοποιήσεις. Και πήγε στους γιατρούς, τέλος πάντων, αυτοί δεν τον πιστεύαν, γελάγαν ο ένας με τον άλλο, δεύτερη φορά, γιατί στην αρχή γελάγαν που έπρεπε να το ρίξει και δεν το ρίξε, θα βγει άρρωστο. Τέλος πάντων, γέννησε 3/4 αυτή η κυρία. Αυτή λοιπόν η κυρία αγαπάει από τότε τον Άγιο Βασιλέα και διακονούσε συνέχεια τον Άγιο Δημήτριο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Από μικρό παιδί πήγε στον παππού και έλεγε: θέλω να διακονώ, λέει, το, γιατί μου εμφανίστηκε ο Άγιος Δημήτριος. 4 του μηνός που γιορτάζουμε τον Άγιο Βασιλέα μας Ιωάννη. Το 23, το Νοέμβριο, έκανε παράκληση το πρωί, ήταν κοντά στις 4 η ώρα. Διάβαζε την παράκληση του Αγίου Βασιλέως Ιωάννη. Και ανοίγει μπροστά και εμφανίζεται, συγγνώμη τώρα να το πω, η κυρία Θεοτόκος και ο Άγιος Βασιλέας με τη στολή κανονικά. Σταύρωσε η κυρία Θεοτόκος. Και ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης έκανε μόνο αυτό, γιατί ήταν μπροστά, ήταν πίσω δεξιά ο Άγιος Βασιλέας. Και μετά έφυγε και άφησε μια άρρητη ευωδία για να πούν δηλαδή. Και ο Άγιος Βασιλέας πρώτη φορά εμφανιζόταν με την κυρία Θεοτόκου. Σε αυτά που ξέρω, έτσι. Τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα πω και ένα ακόμα. Τώρα, ναι, με αυτό, τελείωσε αυτό, ένα ακόμα, γι' αυτό πνίγουμε. Είναι κάποιος, θέλει να... Θα γινόταν και έγινε... μπήκε στην ιεροσύνη. Πήγε σε δύο παππούλιδες να πάρει την ευχή τους. Πήγε στους παππούλιδες. Δεν είχε χρόνο, μπήκε μέσα και βλέπει πίσω ακριβώς, με στολή κανονικά όλα αυτά, τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη. Οι παππούδες συνέχισαν να κάνουν την προσευχή, γονατιστή, και εδώ, οι δύο παππούλιδες, τον κατάλαβαν, και επειδή βιαζόταν για να ξαναγυρίσει, γιατί ήταν μακρινή απόσταση που πήγε στο βουνό κλπ, το κόβω κι άλλο, λένε οι παππούλιδες, λέει, ξέρουμε, ήρθες, λέει, να σου δώσουμε την ευχή, λέει, για να φορέσεις τα αγεράσα, του λένε. Έχεις την ευχή μας, παιδί μου, και τον δύο. Μίλησε μόνο ένας. Και γυρίζει και ο άλλος που ήταν λίγο πιο πίσω, 2-3 μέτρα, ας το πούμε.
αλλά με στρατιωτική σφουλή, αλλά δεν μπορούσε να ήταν όπως έπαθε ο γέροντας Μακάριος στην Καμάριζα. Πήγε να πιάσει τον Άγιο Νεκτάριο και έκανε έτσι, έχει και βίντεο. Αφού ήταν μόνο το πνεύμα του εκεί. Το ίδιο ήταν και εδώ. Και του λέει: έχεις και τη δική μου ευχή. Είμαι ο Ιωάννης, του λέει. Κλείνω. Σε όλες τις περιπτώσεις, τις δικές μου, ή μάλλον στους 80% των περιπτώσεων που ξέρω, πάνω από 10-15 κοντά περιπτώσεις το τελευταίο χρόνο, τελευταία τρία χρόνια, εμφανίζεται με στρατιωτική στολή. Όπως εμφανίζεται στις τρεις κυρίες μπροστά σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα αγκάλιασε και την κυρία, τη μάνα, και της λέει: Αλεξάνδρα, μην κλαις, λέει, για τον στρατηγό, λέει, τον άντρα σου. Είχε πεθάνει στην αστυνομία που ήταν. Στεναχωριέται γιατί είναι κοντά στον Κύριο. Θα μου υποσχεθείς, λέει, θα ξανακλάψεις. Και την ακούμπησε έτσι. Μάλιστα. Θέλω να καταλάβουμε δηλαδή ότι είναι εδώ όλα δίπλα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, πήρα παραπάνω χρόνο. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς, μόνο θα πω. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε ήδη αρκετά. Θα δούμε και τα γεγονότα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά γεγονότα στις άμεσα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Άμεσα. Τα λες στις εκπομπές σου, παρακολουθώ. Εγώ πιστεύω σε ότι σε διαβάζω, σε ακούω. 5 Μαΐου θα επιβεβαιωθεί αυτό που είχε πει ο πατήρ Ιωάννης Καλαϊδής για την πόλη. Θα ξεκινήσουν τα γεγονότα φέτος, είχε πει ο Παπαγιάννης, μέχρι τέλος του χρόνου. Εμείς τα περιμένουμε. Τα έχεις πει, τα έχεις γράψει. Yeah. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, κλείστο λοιπόν, γιατί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε. Θα τον έχουμε πάλι τον Ηλία με την πρώτη ευκαιρία. Εξελίξεις υπάρχουν. Να κάνετε προσευχή και μην ξεχνάτε το συλλαλητήριο που είπαμε. Θα τα ανακοινώσουμε και από την εκπομπή. Τη μέρα που θα περάσει το νομοσχέδιο, όλοι έξω από τη Βουλή, αλλά όχι μόνοι με πλακάτ και πανό, με το ψαλτήριο στα χέρια μας. Με το μεγαλύτερο όπλο. Το οποίο θα διαβάζουμε ψαλτήριο όλοι, θα οργανωθούμε και να διαβάζουμε γύρω-γύρω από τη Βουλή και θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ο Θεός. Ακροβουλισμένοι, έτσι. Ναι, έχει ο Θεός. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια, παραγωγή, Διονύσης Μακρής.